want to be on top. Οι ομορφότερες κοπέλες της Ελλάδας ρίχνονται στη μάχη του μεγαλύτερου διαγωνισμού modeling του κόσμου. Το Greece's Next Top Model επιστρέφει με έπαθλο 50.000 ευρώ και ένα μεγάλο συμβόλαιο που θα τους αλλάξει για πάντα τη ζωή. Η πίεση σε επαγγελματικές συνθήκες θα είναι ανελέητη. Κορίτσια, δεν έχετε καμία ισορροπία. Καμία, σας τα λούξουμε ερωμένες. Οι διαδικασίες πολύπλοκες και οι προθεσμίες αυστηρές. Αυτό θα το αντιληφθούν τα κορίτσια από την πρώτη στιγμή. Στο GNTM η ομορφιά δεν έχει απαραίτητα τον πρώτο λόγο. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορείς να γίνεις πολύ ωραίο μοντέλο. Το ένστικτο, η αυτοκυριαρχία και ο χαρακτήρας ίσως αποδειχθούν σημαντικότερα προσόντα από ένα καλλίγραμμο κορμί και ένα όμορφο πρόσωπο. Δεν μπορώ να πάω σε ένα χειρουργό να μ' αλλάξει, γιατί αυτό γεννήθηκα. Φέρω λάθος όλα αυτά. Η προσωπικότητα, η αντίληψη και η ευελιξία θα είναι τα πολυτιμότερα όπλα κάθε κοριτσιού. Είσαι ένα κύκνο. Τα ματάκια σου λάμπουν, το χαμόγελό σου. Η τόλμη, η πειθαρχία και η αυτοπεποίθηση. Νιώθω ότι είμαι η πιο όμορφη γυναίκα. Θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είδα μία πασαρέλα, δεν είδα κάποιον που θέλει να κάνει πόζες. Από μένα είναι όχι. Σε ένα παγκόσμιο σκηνικό μόδος που αλλάζει ραγδαία, η πρόκληση να βρεθεί η επόμενη Ελληνίδα στάρ είναι τεράστια και ξεκινάει τώρα. Από πού να αρχίσω, όλη μου η ζωή είναι η μόδα. Είναι σαν να με πήρε κάποιος και να με βούτυξε μέσα σε αυτό το χώρο. Ήμουν 14 όταν ξεκίνησα. Δεν ήξερα τι συνέβαινε, δεν ήξερα γιατί το έκανε. Ήταν όλο ένα παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και άρχισα να με ενδιαφέρει πώς μπορώ να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτό. Γιατί η μόδα τα κάνει να φαίνονται όλα όμορφα. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμη, πρέπει να είσαι ετοιμοπόλεμη, πρέπει να είσαι επαγγελματίας, να έχεις ήθος και να είσαι συνεπής. Και να δέχεσαι το κύμα με τον τρόπο που έρχεται. Δεν μπορεί πάντα να σε θέλουν όλοι. Αλλά αν αξίζεις, θα έρθει και η σειρά σου. Θεωρώ ότι αυτό που με χαρακτηρίζει σαν σχεδιαστή είναι η ελαφρότητα. Μου αρέσουν γενικά τα αερικά, οι κινούμενες ζωγραφιές, οι φιγούρες των γυναικών που είναι σαν να τις παίρνει ο άνεμος. Μου αρέσει η ελευθερία της κίνησης, να μπορεί κάποιος να καθίσει, να χορέψει, να κοιμηθεί μέσα σε ένα ρούχο. Με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική, με ενδιαφέρει ο μοντερνισμός. Με ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία είναι πολύ ελληνικά. Μου αρέσει πολύ το λευκό των κυκλάδων, το μπλε. Η πιο σημαντική μου συνεργασία θεωρώ ότι ήταν με τον Giorgio Armani, ο οποίος με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε το θέατρό του για να κάνω μια επίδειξή μου. Όλος ο κόσμος της μόδας ήταν εκεί. Αισθάνομαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Μόντελινγκ ασχολήθηκα τυχαία. Αν και πάντοτε όλοι μου έλεγαν ότι μοιάζω με μοντέλο και ότι θα έπρεπε να κάνω αυτή τη δουλειά, δεν το είχα βάλει ποτέ στο μυαλό μου. Με ενδιαφέρουν οι σπουδές μου, οι επιχειρήσεις, η πολιτική. Περίεργο για ένα μικρό κορίτσι της ηλικίας μου. Και από ένα μικρό χωριό στην Ελλάδα, κατάφερα να φτάσω στη Νέα Υόρκη. Ζω και δουλεύω εκεί. Και εκεί είναι τα δύσκολα. Αυτό που θυμάμαι περισσότερο και πιο έντονα ήταν όταν με επέλεξαν οι Dolce & Gabbana να δουλεύω μαζί για ένα μήνα. Δεν φτάνει να σε αγαπάει ο φακός. Πρέπει να έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Να ξέρεις να στέκεσαι, να μιλάς, να δουλεύεις πολύ σκληρά, να είσαι στην ώρα σου. 9, όχι 9 και 1. Κατάλαβα ότι θέλω να γίνω φωτογράφος όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί. Νομίζω πήγαινα πρώτη δημοτικού και μου έφερε ο πατέρας μου δώρο μια μικρή κόντα και σταμάτικ της πολύ μικρές καμερούλες. Και θυμάμαι την αγωνία που είχα όταν ήταν εμφανίσω το φιλμ για το αποτέλεσμα. Η φωτογραφία για μένα έχει σχέση με την οπτικοποίηση των συναισθημάτων. Η ομορφιά μπορεί να κρύβεται σε ένα βλέμμα, σε μια κίνηση. Μια ωραία εικόνα μπορεί να είναι και κακοφωτισμένη. Αλλά να σου βγάζει ένα συνέστημα. Να θέλεις να την ξαναδείς και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Αυτό είναι μια ωραία εικόνα.
ανακοινώθηκε ότι θα επιστρέψει το GNTM στην Ελλάδα, η χαρά μου ήταν τεράστια, αλλά και η αγωνία μου. Γιατί ψάχνω κάτι που να ισορροπεί στα στάνταρτ της υψηλής αισθητικής που έχω με την προσωπικότητα. Γιατί θεωρώ ότι χωρίς αυτή δεν μπορείς να πας πουθενά. Σίγουρα δεν θα είναι κάτι το οποίο είναι κλασική έννοια της ομορφιάς που όλοι πιστεύετε, αλλά θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ βαθύ, πολύ καινούριο, πολύ σημερινό. Θεωρώ πολύ δύσκολο να βρεθεί εκείνη η κοπέλα η οποία να έχει όλο το πακέτο. Γιατί πέρα από την εικόνα θα χρειαστούν και άλλα στοιχεία που θα την κάνουν να ξεχωρίσει. Η επιμονή, η θέληση, η αποφασιστικότητα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Το κλασικό, το minimal, είναι λέξεις που ο κόσμος τις θεωρεί απλές. Το απλό όμως είναι πάντα και το πιο δύσκολο. Για μένα το Next Top Model είναι χρυσή ευκαιρία να βοηθήσω τα νέα κορίτσια να μπουν στο χώρο και να τους δείξω και την πραγματική του διάσταση. Θέλω σε κάθε διαγωνιζόμενη να δω θέληση, πείσμα και πάθος. Ήρθα από τη Νέα Υόρκη για να βρω το Next Top Model της Ελλάδας. Και θα τα καταφέρω. Στο μοντέλο που ξεχωρίζει, δεν χρειάζεται να είναι όλα σωστά. Πρέπει όλα τα λάθη του να βγάζουν το σωστό αποτέλεσμα. Και αυτή η επίγνωση είναι το κριτήριο που θα αναδείξει ένα όμορφο κορίτσι σε σπουδαίο μοντέλο. Είμαι το Next Top Model γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Αγαπάω την πασαρέλα, αγαπάω τη φωτογραφία, αγαπάω τα ρούχα και πιστεύω ότι έχω γεννηθεί γι' αυτό. Let's go. Στόπα, ότι εγώ είμαι τυχερός άνθρωπος. Για να δούμε. Γεια σας. Καλώς την. Καλώς την. Όπα, όπα. Τι έχεις πειράξει το πρόσωπό σου? Τι έχω πειράξει το πρόσωπό σου? Κάτι έχεις πειράξει. Και χάρηκα όταν μπήκες. Χιλάκια. Θα σου πω εγώ. Μητούλα. Όχι, τη μύτη μου είναι φυσική, παιδιά. Τα χείλια μου δεν θα κάνει τίποτα. Έλα κοντά. Βλέπω μια κούκλα, δύο μέτρα μπαίνει μέσα. Γιατί πειράζει το πρόσωπό σου? Έχω πειράξει μόνο τα χείλια μου και τα χέρια μου. Γιατί, βρεμωρό μου, γιατί? Έχεις και ψεύτικες λεφαρίδες. Προσπαθώ να τις βγάλω, ναι. Να τις βγάλεις, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ, τι έχεις κάνει χτιστά. Είναι ριτίν, εντάξει, γιατί είχα πρόβλημα. Το στήθος σου. Το στήθος. Είναι φυσικό. Όχι. Δεν είναι φυσικό. Γιατί, καρδούλα μου, και είσαι τόσο όμορφη. Άρα, έχεις βάλει στήθος χίλια, φλεφαρίδες και νύχια. Τα νύχια. Τα νύχια, εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει. Μπορείς να πας στο σημαδάκι σου για να σε βλέπουν έξι φώτα. Δεν σε κατηγορούμε αυτή τη στιγμή. Καθόλου, καθόλου. Απλά, αν θες πραγματικά να ασχοληθείς με τη μόδα, το οποίο ο κύριος Φουλός, αν είναι περιοριστική η όγκη που έχεις επιλέξει για τα ρούχα, πώς θα σου βάλουμε ρούχα. Κατάλαβες τι εννοώ. Και τι ύψος έχεις? Είμαι 1,83. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραία. Ξέρεις τις αναλογίες σου? Είμαι στήθος 90, 62 μέση και 92 περιφέρεια. Πριν πώς ήταν το στήθος? Πριν ήταν τίποτα. Αχ, τι ωραίο το τίποτα που θα ήταν. Μηδέν. Εντάξει, γι' αυτό και το έκανε. Γι' αυτό και έχω βάλει και μικρό νούμερο. Έχω βάλει ούτε σε. Δημήτρη, είναι η περιοριστική αυτή όχι. Είναι πάρα πολύ περιοριστική. Δηλαδή, εγώ αν σε φωτογραφίσω, δεν ξέρω τι θα κάνω με τα χείλη. Δεν ξέρω πώς θα μπορώ να τα μαζέψω. Γιατί είναι κάτι που τραβάει αμέσως τη ματιά επάνω σε κάποιον που σε βλέπει. Είτε λέγεται φωτογραφία, είτε βίντεο, οτιδήποτε είναι αυτό. Αλλά άντε πες τη φωτογραφία, κλέβεται. Στο βίντεο. Σε έχουμε πάρει από τα μούτρα. Δεν μας έχεις πει ακόμα ούτε το όνομά σου. Ιωάννα Μπέλ. Ασχολείσαι μόνο με το modeling ή με κάτι άλλο? Τον τελευταίο χρόνο με το modeling, ναι. Θα βάλεις λίγο τα μαλάκια σου πίσω από τα αυτιά σου. Άγγελε, πες μας λοιπόν τι πιστεύεις. Λοιπόν, σε βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είσαι μια κουκλάρα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άντρες σταματάνε στον δρόμο να σε κοιτάξουν. Αλλά τα πράγματα που φαίνονται ψεύτικα στην εικόνα είναι πολύ περιοριστικά. Είναι όμως κουκλάρα. Είναι μου κουκλάρα. Μου κάνει όμως Ιταλίδα TV Star, κάπως έτσι. Βάλουμε ένα μαγιό. Να βάλουμε ένα μαγιό. Να βάλουμε ένα μαγιό για να τα πούμε και λίγο εμείς εδώ. Λοιπόν, σε περιμένουμε. Και κοίτα εδώ. Παιδιά. Είναι κουκλάρα. Κόρμη λαμπάδα. Ναι, είναι κουκλάρα. Ποιος τους λέει να τα κάνουν αυτά? Κανείς. Είναι και ανασφάλειες, είναι και αυτές οι μόδες, είναι και αυτό το Instagram. Ναι. Η Ιωάννα Μπέλα μου κάνει και λίγο ψευδόνυμα μέρα. Τι σημαίνει η Ιωάννα Μπέλα? Είναι όμορφη, παιδιά, πολύ. Ιωάννα Μπέλα. Εντάξει, Μπέλα. Τι να κάνουμε υπάρχει τώρα. Υπάρχει Μπέλα. Δεν. Λαμπέλα Ντόνα. Α, καλά.
Κάνε και μια στροφή και περπάτησε μας και πίσω. Όμορφα περπατάει, πολύ όμορφα. Ναι, πολύ. Τι γράφει εδώ? Τα τατούς. Βάζει ένα από ένα τραυματισμό που είχα πολύ σοβαρό στο 17 μου, γιατί παίζει Εθνική Ελλάδα πολύ. Και... Πολύ. Μπράβο σου. Και σημάδισε το κορμί μου και με αυτό. Τι έπαθε, συγγνώμη που σου ρωτάω. Είχα ραγίσει λεκάν και σπονδιολίσει τον S5 σπόνδυλο και ήμουν 8 μήνες εκεί. Τι λες τώρα, πώς έγινε αυτό? Έγινε από βάρη, από προξεξία. Το έχει πάθει και μια φίλη μου από Στίβο. Ω Χριστέ μου. Δυστυχώς γίνεται. Δεν σου άφησε κάτι αυτό το πράγμα? Όχι, τώρα είμαι μια χαρά με φυσιοθεραπεία, γυμναστική, όλο. Το μπέλα είναι επώνυμό σου. Αλλά σταμάτησε το βόλεϊ, συγγνώμη λεπτά. Δημήτρη, μπορεί να σταμάτησε το βόλεϊ. Ναι, εννοείται, προφανώς. Το επιθετό μου. Είναι κανονικά μπέλα. Ναι, μπέλ, Ιωάννα μπέλ. Τι ωραίο, καλλιτεχνικό. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ το σώμα σου. Δεν μου αρέσουν τα τατουάζ σου καθόλου εκεί που είναι, γιατί τα θεωρώ λίγο προκλητικά, μοιάζουν με ζαρτιέρες. Συγγνώμη που το λέω κιόλας, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Το στήθος σου για κάποιο λόγο δεν με ενοχλεί, γιατί είναι μικρό το size. Μου χτυπάει λίγο στο μάτι, αλλά έχεις τόσο ωραίο σώμα, τόσο ωραία δομή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το πρόσωπό σου σίγουρα είναι απαγορευτικό. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να σκεφτώ την απόφασή μου. Άγγελε. Θα συμφωνήσω με τη Λιάννα. Τα χείλη, αν μπορείς να κάνεις κάτι, να αφαιρεθούν. Εννοείται. Νομίζω θα γλυκάνει το πρόσωπό σου πάρα πολύ. Εννοείται. Και χίλια και βλεφαρές σου το υπόσχομαι. Την επόμενη φορά δεν υπάρχουν. Τελείωσε, Άγγελε μου, συγγνώμη. Ναι, τελείωσε. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ το στήθος. Ήθελα στεγνή. Στεγνή μοντελάρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Εάν σκεφτόσουν σοβαρά τη μόδα και το μέλλον σου σε αυτήν, γιατί να τα κάνεις όλα αυτά, δεν τα χρειάζεσαι. Τι να πω, δεν ξέρω. Να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί... Δεν θέλω να είμαι άδικη, δεν μπορώ να καταλάβω πού να την βάλω. Απόλυτα. Το στήθος, το... Δεν ξέρεις. Θέλω να κάνεις την αρχή, έτσι λίγο να βοηθήσεις και εμένα στην απόφασή σου. Κλαίει τώρα. Εσείς κουβεντιάστε, Είσαι μία κούκλα, είσαι μία κούκλα, είσαι μία κούκλα. Η Λιάννα μου είναι μία κούκλα, αλλά έχει επέμβει λάθος το σώμα της. Εντάξει, τώρα... Το ξέρω. Και δύο μέτρα. Είσαι μία κούκλα. Ας λέω παρεμβήσου, βγάλε τα χελάκια σου, είσαι πανέμορφη, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Είσαι κούκλα. Πώς να περάσει. Και ό,τι και να γίνει εδώ, μπορεί σίγουρα. Μη στεναχωριέσαι. Ιωάννα μου, γιατί κλαις? Εντάξει, γιατί είναι λάθη που τα έχω μετανιώσει αυτό. Σου είπε κάποιος να το κάνεις? Όχι, είναι η μόδα που κλασικά αντιγράφουν όλα τα παιδιά και το μετάνιωσα. Ποια μόδα, αγάπη μου, Kim Kardashian μόδα? Στεναχωρήθηκα αρκετά. Εντάξει, ήταν αρκετά σκληρή. Εγώ θεωρώ ότι είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα και άμα βγάλουμε ένα 2-3 πράγματα, θα είσαι πολύ όμορφη και πολύ φρέσκια. Είσαι ένα νέο κορίτσι, σε 2 μέτρα. Έχεις τρομερό κορμί, δηλαδή χρειάζεσαι ελάχιστη δουλειά. Να γυρίζεις δηλαδή πίσω στη φυσική σου ομορφιά. Θέλω πολύ να σε ξαναδώ. Ευχαριστώ. Για μένα είσαι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Με βρίσκεις και με βλέπεις πολύ αυστηρή. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έκλαψες. Εγώ δεν ήθελα να σε κάνω να κλάψεις. Αυτό που θέλω να σε κάνω να θυμώσεις και να καταλάβεις ότι έχεις ένα τέτοιο υλικό σπάνιο που ο Θεός δεν το στέλνει σε όλες. Και πήγες και το πείραξες. Γι' αυτό με βλέπεις και θυμώνω. Δεν είσαι υλικό για να μπορέσω να δουλέψω, αλλά θέλω να σε σβήσω και θέλω να μ' ακούσεις. Και θα μ' ακούσεις πολύ προσεκτικά και θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρή μαζί σου. Ναι, και από μένα. Ευχαριστώ. Εμένα με έχεις φέρει σε δύσκολη θέση τώρα που κλαις. Γιατί όντως είσαι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Με ένα τέλειο σώμα, όπως σου είπα. Αλλά το ότι ακολουθείς μια μόδα η οποία είναι τόσο χαζή, δεν με κάνει να θέλω να ψηφίσω θετικά ένα τέτοιο πρότυπο. Οπότε γι' αυτό ψηφίζω όχι. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ. Κοίταξε, δεν δίνεται για χάρισμα το Θεό συχνά. Πώς πάμε και τα πειράζουμε, δεν ξέρω. Μη στεναχωριέσαι. Πιο ψηλή τώρα. Ναι. Okay. Πάω να σκάσω, πραγματικά, παιδιά. Πάω να σκάσω με αυτό το κορίτσι. Κοίτα τώρα. Τι δυσκολίες μου βάζεις. Και πέτυχες το φωτογράφο τελευταίο της παρέας, που είναι το άδικο. Γιατί δεν εγώ άδικο. Δεν θα κοιτάω το κορμί μόνο. Κοιτάω διάφορα. Δικαίως. Μα αυτό είναι η δουλειά μου. Το κορμί, οκ, okay, σου είπε η Λιάννα που είναι πιο ειδική από μένα, ότι εντάξει, δεν παίζεται. 1000 συγγνώμη.
Έχουμε περάσει άλλη φορά. Κοίτα, κοίτα, μιλήσατε. Όσο τους έβλεπα να μιλάνε, ναι. Είχα καρφωμένο τα μάτια μου πάνω. Λοιπόν. Κοίταξε. Οι συνάδελφοί μου εδώ μου είπαν τα καλύτερα για σένα, ότι δώσεις μια ευκαιρία, γιατί έπεσε τώρα σε μένα ο κακός ο κλήρος, να πάρω μια απόφαση πολύ δύσκολη. Δώσεις μια ευκαιρία, αλλά. Με μεγάλο αλλά. Εγώ σκέφτομαι τώρα, αυτή η ευκαιρία που θα σου δώσω είναι ένα καλό παράδειγμα για τα άλλα κορίτσια για να πάω να πειράξω το πρόσωπό τους ή όχι. Θα πω κάτι που μου λέει ακόμα η κυρία Θοδώρα, η μάνα μου. Ρε παιδί μου, μου λέει, εσύ είσαι αγύριστο κεφάλι. Όχι από μένα. Δεν μπορώ να ελέγξω τα χείλια, δεν μπορώ να ελέγξω το πρόσωπο μου καθόλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Κρίμα, βρε αγάπη μου. Συγγνώμη. Καλή συνέχεια. Και σε σένα. Ήταν αντικειμενική σε αυτό που είπανε. Δεν είχα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, απλά ήθελα να φύγω. Δεν μπορώ να δώσω ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που είναι τόσο πλάστικ. Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Τέρμα. Συγγνώμη, θα πιω λίγο νερό. Έχω φωτώσει, παιδιά. Πραγματικά έχω φωτώσει. Αλήθεια. Παιδιά, δεν γίνεται όμως. Αυτό το πρόσωπο δεν μπορείς να το φωτογραφίσεις. Ποιος της είμαι, ποια μόδα είναι αυτή να βάζουν πεπόνια και ποια μόδα είναι αυτή, δηλαδή. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Τι τα βάζω και με τον εαυτό μου και με αυτό που συνέβη, δημόσια κιόλας. Εντάξει, το συζητώ. Σε casting δικό μου θα την έκοβα. Γιατί να μην την κόψω εδώ. Μέχρι το bootcamp να βλέπαμε να φεύγουν όλα αυτά, δηλαδή 2 μέτρα γυναικάρα, όλα έτοιμα. Μόνο εκεί. 1,83 με την πιο αρμονική φυσιογνωμία ever. Δηλαδή, όταν είσαι 1,83, δεν έχεις την πιο ωραία αρμονία. Όχι, τρομερή αρμονία. Και ευαίσθητη και καλή. Φυσικά και είναι άδικο που μου κλείνει την πόρτα. Δεν το συζητώ. Και είμαι σίγουρη ότι χωρίς τα χείλια. Φαίνεται και καλό. Ναι, ήταν κούκλα. Είμαι η Ιωάννα Σαρή, είμαι 29 ετών, μένω στην Αθήνα και σπουδάζω γυμναστική ακαδημία. Αγαπώ το στίβο. Το άθλημά μου είναι τα 400 μέτρα. Ασχολούμαι με αυτό από πολύ μικρή ηλικία. Όταν τρέχω, νιώθω ελεύθερη. Αφήνομαι και είμαι απλά ο εαυτός μου. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Έχω μάθει να αγωνίζομαι πάντα με ευγενή άμυνα. Και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής είναι ο ίδιος μου εαυτός. Το Next Top Model είναι ένας δρόμος με πολλά εμπόδια. Εγώ όμως φτάνω πάντα στο τέρμα. Περιμένω 4 ναι. Ελιζαμπέτε Κανάλης. Ναι, είναι. Ποιες είναι. Ήσουν έτοιμη να συνεχίσεις. Θα πήγαινες και μία πίσω και θα ερχόσουν και μπροστά. Ωραία, να το ξανακάνω. Πήγαινε, έλα, να μην κόβεις τη φορά. Γλυκούλα μου. Το δεξί χέρι. Πιο μαλακά τα χεράκια, πιο μαλακά ηρέμησε. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Πώς σε λένε. Είμαι η Σαρή Ιωάννα. Και είσαι πόσο χρονών. Είμαι 21. Σπουδάζω γυμναστική ακαδημία. Ήψος. Είμαι στο 1,83. Oh. Μπράβο. Και με το modeling τι σχέση έχεις. Κυρίως ασχολούμαι με την γυμναστική και με τη σχολή μου. Και παράλληλα, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, κάνω και κάποιες έτσι φωτογραφίες. Φωτογραφίες γιατί. Κυρίως για e-shop, ρούχα. Και 2-3 φορές έχω κάνει και για παπούτσια. Και ποιος έμαθε να περπατάς. Μόνη μου. Το θες πολύ. Πάρα πολύ. Θα έφευγες στο εξωτερικό. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύεις ότι θα το ήθελες πολύ. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Απλά ανάλογα και ποια χώρα θα ήταν. Εγώ σε βλέπω στο εξωτερικό. Ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω αυτό το φανταστικό χαμόγελο που έχεις που μου θυμίζει τη Βίκη. Δηλαδή βλέπω αυτή τη χαρά, αυτό το φως. Βίκη, δεν ξέρω αν συγχαίρεσαι με αυτό. Γιατί μόνο χαίρομαι. Όλοι και η Βίκη για να Τζέσικα Μίλλερ. Ναι. Τζέσικα Σίμψον. Χαίρομαι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Τζέσικα Σίμψον. Τζέσικα Μίλλερ θα έλεγα εγώ. Τρελάθηκα λίγο και χαμογέλασα λίγο μήχανα. Αλλά ήταν ό,τι πιο ωραίο κομπλιμέντο πιστεύω που μου έδωσαν οι κριτές. Να τη δούμε με μαγιό και να συνεχίσουμε. Ναι. Βέβαια. Όχι. Όχι, γιατί. Επιστρέφω. Επέστρεψε, σε περιμένουμε. Τι χαμόγελο είναι αυτό. Τέλειο χαμόγελο, τέλεια μαλλιά, θετική ενέργεια. Όμορφη κοπέλα, όμορφη. Είναι λίγο Αμερικάνα, δεν είναι. Πολύ Αμερικάνα, αλλά η Τζέσικα Μίλλερ δεν είχε τόσο ωραίο χαμόγελο. Όχι, δεν είχε. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτή η νέα γενιά Ελληνίδων. Γι' αυτό είναι νέα γενιά Ελληνίδων. Ναι, δεν είναι. Αυτή είναι η νέα γενιά Ελληνίδων. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
χαρούμενες και εμένα μου κάνει η Τζέσικα Σίμψον μελαχρινή. Τζέσικα Σίμψον, αλλά πιο δηλεπτή, πιο φίνα, για αυτό το τεράστιο χαμόγελο, τα μάτια, τα ελαφρύσια. Είναι πιο πλακάτ εδώ η Τζέσικα. Ναι, είναι πιο εδώ. Ενώ η Μίλε... Ναι, μπορεί. Δεν βαριέσαι. Τζέσικα, η μία Τζέσικα Έλλη. Τζέσικα Ράμπιτ να μην κάνει και όλα τα άλλα. Όχι, Τζέσικα Ράμπιτ δεν κάνει, Δημήτρη μου. Δεν θα το συζητάγαμε καν. Έμα Χριστός τώρα, τώρα μου κάνεις πλάκα. Κουκλάκι μου. Τι μαγιό είναι αυτό. Τι μαγιό είναι αυτό. Κάνει συνέχιση, κάνει και πίσω. Στροφή. Να το τάγκα πάλι. Το Βραζίλια. Θέλει πολύ δουλειά. Μοιάζει και Βραζιλιάνα, τώρα θα συμφωνήσω. Μοιάζει και Βραζιλιάνα. Λίγο τα χέρια σου μην έχει παρέλαση, είσαι λίγο τέτοιο. Γιατί δεν πλήθηκε στο ύφασμα. Δεν ξέρει να περπατάει, μόνη της το έχει καταφέρει και δεν τα κάνει άσχημα. Θέλει λίγο coaching, δεν πειράζει. Κοίτα τώρα, φοράς ένα μαγιό που είναι πολύ σεξι, με πολύ λίγο ύφασμα. Παρ' όλα αυτά ντρέπεσαι τόσο πολύ που κάτι στη συνέχεια με τα κρύβεις. Εδώ το έχεις τέτοιο. Όχι, εντάξει, μάνα, το απλά ντρέπουμε γενικά. Να πάρεις ένα άλλο μαγιό, θα σου πω εγώ. Ναι, μωρέ, είναι πολύ λεπτούλη. Okay. Ήμουν σίγουρη ότι το είχα σκεφτεί δηλαδή ότι θα μου το πουν οι κριτές. Οπότε λέω από μέσα μου τι είχα ζει, γιατί όντω δεν το άλεξε. Κοίταξε να δει. Υπέροχο το σώμα σου. Λίγο οι γλουτοί θέλουν να σφίξιμο. Γιατί αφού είσαι γυμναστική ακαδημία, τι συμβαίνει. Το προσπαθώ πολύ, αλήθεια. Τι γυμναστική κάνει, πώ το προσπαθεί. Κάνω στίβο, κυρίω. Έλα μπροστά, σε παρακαλώ. Θέλω να σε δω από κοντά, μα σε δούμε όλοι. Ποιο σου βρήκε, κούκλα είναι. Και τέλεια μάτια. Πράσινα hazel μάτια. Τα χυλάκια σου είναι φυσικά. Ωρε, μπράβο, φύση, μάνα, φύση. Πατήστε το, πατήστε το, θα το κολλήσετε. Πήγαινε πίσω στο σημαδάκι σου. Το πάτσο το, ναι. Τα πίρσινγκς θα τα βγάλεις άμα χρειαστεί όμως, ε. Ναι, είναι το μόνο που βγαίνει πολύ εύκολα. Σταμάτα να κάνεις τύπο. Σε παρακαλώ πολύ, μέχρι αν σε δούμε την επόμενη φορά, μην κάνεις καθόλου τίποτα με τα πόδια σου, μόνο περπάτημα. Τα πόδια, τα χέρια, όμοι είναι όλο σωστά. Ναι. Να κάνει long run. Όχι, δεν κάνει, να κάνει το long run. Γιατί έχει πάρει ήδη, έχει γεμίσει ήδη. Πρέπει να χαλαρώσει, ναι. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, εμένα όλα αυτά μου φαντάζουν πολύ περίεργα. Γιατί και εγώ έκανα πρωταθλητισμό στο στίβο. Δεν είχα ποτέ μεγάλα άλλους πόδια. Χαρί, έχεις άλλους ναι, χαρί. Ναι, γι' αυτό παίζει ρόλο. Σε 400 μέτρα ήμουν, ποτέ δεν είχα... Κι εγώ χιλιόμετρα κάνω. Μήπως κάνεις βάρη. Έκανα πιο παλιά. Ίσως, παιδιά, αυτό είναι η διαφορά. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου ναι, βάρη, ποτέ. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Αχ, αυτά τα βάρη. Κάνουν ζουμιά λίγο. Δεν κάνουν. Άμα κάνεις σε συνδυασμό με περπάτημα, δεν κάνουν. Εγώ κάνω αυτό. Αν θα κάνω στίβο και κάνω και βάρη, θα έχω ένα τετρακέφαλο σαν τη Βούλα Παντουλίδου. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε. Πολύ εντυπωσιακή. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ωραία ενέργεια βασικά. Πολύ θετική. Μάλλον έχει να κάνει με τον αθλητισμό αυτό. Νιώθεις άνετα εσύ με το μαγιότερο που είσαι μπροστά μας. Τώρα είμαι οκ. Okay, το συνήθισα. Είμαι εντάξει. Ωραία. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να το καθυστερούμε. Ναι, φτάνει. Λοιπόν, αλήθεια. Παρόλο που είσαι μικρή, γιατί είσαι πολύ μικρή στην ηλικία, εμένα μου βγάζει μια γυναικάρα. Αλλά μια σύγχρονη γυναικάρα, η οποία έχει και φινέτσα, έχει βάθος, καλλιέργεια, είσαι σοβαρή, πειθαρχημένη. Είσαι υπέροχη, λίγη δουλίτσα που χρειάζεται και ποιος δεν τη χρειάζεται. Είσαι μια κούκλα και πιστεύω ότι αν το δουλέψει σωστά και αν το χειριστεί σωστά, μπορεί να κερδίσει και αυτό το διαγωνισμό. Θα πω ναι. Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γυναικάρα με φινέτσα μου είπε η κυρία Καγιά. Πόσες γυναίκες ήθελαν να το ακούσουν αυτό το σχόλιο. Εγώ θέλω να μείνεις πιστή στον εαυτό σου, έτσι όπως είσαι γλυκιά, ευγενική και ταπεινή, και να σαρώσεις. Ναι. Πέρασες. Χαρητήρια. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι. Μπράβο σου που πέρασες. Τι δεν σου αρέσει πάνω σου. Μου αρέσουν όλα. Θα μπορούσα να καλυτερεύσω λίγο αυτό που σχολιάζετε κι εσείς. Λοιπόν, εγώ, αν τα δουλέψει αυτό που λες, το κομμάτι των ποδιών και λοιπά, λίγο στα γνώσεις, εγώ βλέπω την νικήτρια. Άσε που μοιάζεις, με τη Στέφανη Σέιμορ. Και όταν... Έλα, μια τελευταία, όχι πόζα. Πιάσε τα μαλλιά σου. Χαμήλωσε το βλέμμα πώς κοίταξες. Κοίταξε την μαλλιά. Είναι και η Λετήσια Κάστα. Ναι, ναι. Όχι. Αυτό είναι τεράστιο ποσό. Όχι, που δεν σας είχα. Λετήσια Κάστα από καλή Κάστα. Όπου τη κορίτσαρο. Παπαπαπαπα. Κάνουν αέρα οι τεχνικοί παιδιά. Μια μετάλλια σε όλους σας. Γιατί σας βλέπουν όλοι που θυμάστε σε λίγο. Ανέβηκε η θερμοκρασία. Βγήκα, λέω ναι, πέρασα. Το είχα πει κιόλας ότι θέλω πάρα πολύ να μου πούν τέσσερα ναι και μου το είπαν εκεί, λέω, στο Next Top Model θα είναι διαφορετικό. Όχι! Είναι δικιά μου, εγώ την είδα πρώτη.
Ήταν στο Next Top Model 1,55 για να αποδείξω ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι άσχημο. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Το να είσαι διαφορετικός όχι μόνο κακό δεν είναι, αλλά είναι απλά καταπληκτικό. Ναι. Ναι, δεν είναι αυτό περπάτημα. Next! Με λένε Γαριφαλιά Καλυφώνη, έχω έρθει από το Αγρίνιο, είμαι 22 χρονών, όχι κλεισμένα, να το τονίσουμε, και έχω έρθει στο Next Top Model για να κερδίσω. Αυτό που θα με κάνει να ξεχωρίσω απέναντι στα άλλα κορίτσια είναι η επιμονή που έχω στον άνθρωπο. Και όταν βάλω κάποιο στόχο, είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τον πετύχω. Είσαι το Next Top Model. Καλέ, Σκάρλετ Γιοχάνσον. Τι? Γεια σου, Σκάρλετ Γιοχάνσον. Γεια σου. Ναι. Γεια σου. Μπράβο. Να σου... Τράβα τα μαλλιά. Πίσω τα μαλλί. Έτσι, μπράβο. Πίσω από τα πιάσω. Βάλτε πίσω από τα αυτιά. Ωραία. Πες μας, όνομα, ύψος, τι κάνεις, πόσο χρόνο, τα πάντα. Ωραία. Με λένε Γαριφαλιά Καλυφώνη, είμαι 22 χρονών, έχω 1,73 ύψος, είμαι 53 κιλά, έχω μετρηθεί τελευταία φορά, είμαι από το Αγρίνιο. Okay, και με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω τότε τεχνική. Α, και γιατί είσαι εδώ? Με δήλωσε η κολλητή μου, δεν το γνώριζα μέχρι να με πάρουν τηλέφωνο. Το ήθελα πάντα να ακολουθήσω το modeling, αλλά δεν μου είχε τύχει ποτέ κάτι και να πω ότι θέλω να το κάνω. Άλλος δήλωσε συμμετοχή για σένα. Δεν το κυνήγησε εσύ το όνειρό σου. Δεν το κυνήγησα, όχι. Δεν είχα ευκαιρίες να το κυνηγήσω. Αλλά πάντα το ήθελα. Πάντα ασχολούμουν με τη φωτογραφία, ανέβαζα ωραίες φωτογραφίες, ασχολούμουν μόνη μου. Και αφού σου έτυχε αυτό, λες μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να έρθει. Ναι, πιστεύω ότι ήρθε στη σωστή ηλικία. Πιστεύω ότι τώρα στα 22 μου νιώθω έτοιμη. Κοίτα, εμείς ενδεχομένως και ιδανικά θα θέλαμε να είσαι πολύ πιο μικρή για να χτίσουμε. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Μέχρι 22 κάτι πάνω σου, αν θα μπορούσαμε να χτίσουμε. Ίσως να έπρεπε να γίνει πιο νωρίς, αλλά εγώ τώρα ένιωθα έτοιμη. Δημήτρη, τι λες για το πρόσωπο, για έλα κοντά. Κοντά μου. Έχουμε. Χαλαρά, χωρίς να γελάμε. Όχι, για να με κοιτάει έτσι περίεργα, κάτι δεν του αρέσει. Τι ωραία μάτια. Ευχαριστώ. Τι ωραίο χρώμα, τι ωραία μάτια, τι ωραίο σχήμα, τι ωραία καπάκια. Τι ωραία. Προφίλ λίγο. 3/4. Πώς λεγόταν στο όσα παίρνει ο άνεμος? Σκάρλετ λεγόταν. Σκάρλετ ναι, Σκάρλετ Χάρα. Σκάρλετ. Άρα θα πω. Σκάρλετ, my darling, I don't give a damn. Πήγαινε πίσω. Λοιπόν, θέλετε να δείτε με μαγιό. Ακριβώς. Σκεφτόμαστε μαγιό τα ίδια. Έχεις. Ναι. Γραφαλιά ή πες. Γρήγορα. Έρχομαι. Τι ωραίο όνομα. Όμορφο κορίτσι. Πολύ όμορφη, πολύ φρέσκια. Πολύ. Ωραίο δέρμα, είδατε δέρμα. Τέλεια, ναι. Δηλαδή. Ο εχθρός του Photoshop, το είδατε. Είναι ο εχθρός του Photoshop. Υπέροχη. Υπέροχη, λίγο εντελώς. Μ' άρεσε και το ντύσιμό της, μ' άρεσε η προσωπικότητά της. Τα σταθερό κορίτσι, σίγουρο. Μπράβο της. Μ' αρέσει και το όνομα, Γαριφαλιά. Γαριφαλιά. Μπορεί να την κάνουμε, να την ονομάσουμε Γαριφαλιά. Carnation! Carnation! Πώς? Carnation. My name is Carnation. Γαρίφαλο στα αγγλικά. Ωστά. Oh. Μπράβο, Κάρνα. Βρε, κορίτσι μου. Σε βάπτισα από Γαριφαλιά, Carnation, Κάρνα. Κάνε στροφή. Ναι. Α, καλά. Τέλεια. Δεν το περίμενα να ενθουσιαστούν τόσο πολύ με το σώμα μου, γιατί έχω να κάνω και καιρό γυμναστική. Μπράβο σου, αγάπη μου. Είναι η δικιά μου, εγώ την είδα πρώτη. Όσο μιλάνε και σε ρωτάνε άλλοι, εγώ θα είμαι εδώ και θα καμαρώνω. Ρωτήστε τι θέλετε. Είσαι 1,73 οντός. Είμαι 1,73, έχω να μετρηθώ χρόνια. Όταν είχα μετρηθεί, ήμουν 1,73. Δεν έχω ξυλί μετρηθεί. Μου κάνει. Δεν έχω ξυλί. Είχα μετρηθεί στην Δευτέρα Λυκείου.
το έχω μέσα στο υψηλόν. Έχει στήθος πάντως. Έχει στήθος. Έχω, ναι, ναι. Σε βλέπω γύρω-γύρω. Περίμενε. Πήγαινε φέρε την καρέκλα, παιδί μου. Εγώ δεν φεύγω από εδώ. Ρωτήστε, παιδιά, εγώ δεν ρωτάω. Κοιτάω. Κοίταξε να δεις. Έχεις αντιληφθεί ότι αν καταφέρεις και περάσεις μέσα στο σπίτι με τόσα πολλά κορίτσια που είναι ένα 80, δίπλα μου, που είναι πάρα πολύ όμορφα, που είναι πάρα πολύ λαμπρά, θα υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Νιώθω ότι είμαι η πιο όμορφη γυναίκα. Δεν με εμποδίζει κάτι. Α! Wow! Δεν με εμποδίζει κάτι. Το είχα πάντα αυτό. Από μικρή είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και συνεχίζω να έχω. Και αν βρε παιδί μου, αποδειχτεί την πορεία ότι μπορεί να υπάρχουν και πολύ πιο όμορφες γυναίκες από σένα, τι θα γίνει. Η καθένα έχει τη δική της ομορφιά. Μπορώ, θα δώσω όλες τις φωτογραφίες. Θα φανεί ότι είμαι διαφορετική. Δεν έχω σκεφτεί καθόλου τον ανταγωνισμό στο σπίτι, γιατί είχα από πολύ μικρή πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Ενώ έχω περάσει και μπούλι τα πιο μικρά μου χρόνια, λόγω του ότι ήμουν πάρα πολύ αδύνατη και με κορόιδευαν, δεν με είχε ρίξει ποτέ, ήμουν πάντα έτσι σαν χαρακτήρας. Λοιπόν, οκ. Okay. Έλα να κάνουμε μια που είστε εκεί πέρα ωραία και κάθεστε. Ένα κόνσεπτ φωτογράφησης, λοιπόν, που θα σας έχει όλους μέσα. Μπορείς να ποζάρεις με την Ηλιάνα, τύπου ότι είσαστε στον δρόμο. Οι πεντάμορφες και το τέρας. Οι πεντάμορφες και το τέρας. Να το κόνσεπτ. Φωτογράφος ο κύριος Πουλός και θα ποζάρεις με την Ηλιάνα. Θα κάνω το τέρας. Δεν κάνω φωτογράφο τώρα. Θα κάνω το μοντέλο. Ναι, μα γιατί, αφού είσαι μοντέλο. Έλατε. Και όχι και απλό μοντέλο, από τα top μοντέλα. Θα κάνετε λοιπόν μαζί, σαν να είσαστε στον δρόμο, φίλες. Α, δώσε χέρι. Χαμογέλα. Και περνάτε τέλεια στο Miami Beach. Φωτογράφησα κάνουμε τώρα. Φωτογράφησα, δεν κάνετε πασαρέλα. Κοίτα δεξιά, κοίτα αριστερά. Χαλέ. Έτσι, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Τέλειο, μπράβο. Κοίτα, δεν είναι εύκολο να σταθείς δίπλα σε ένα επαγγελματία κορίτσι που το κάνει αυτό το πράγμα. Και μπήκε στην αρχή και ήταν. Και κατευθείαν να βάλει το tempo τη δεξιά. Και πιάσε και το ρυθμό. Μπράβο σου. Και δεν τη έδωσε ούτε ένα δευτερόλεπτο να προετοιμαστεί. Όχι, ναι, 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 μπράβο. Είναι προσιτή πολύ η Ηλιάνα, οπότε σου βγάζει μια άβρα. Λοιπόν, εννοείται ναι. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Εννοείται ναι. Εγώ θα ψηφίσω τελευταία. Α, ξέρετε τι, εδώ. Εγώ θα ψηφίσω δίπλα τη και εσείς από εκεί. Θέλετε να το κάνουμε ταυτόχρονα. Όχι, δεν θέλετε. Ένα. Δύο. Τρία. Α, τέσσερα ναι! Συγχαρητήρια. Είσαι κούκλα, μπράβο. Λάβεις εδώ. Πολύ χάρηκα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Συγχαρητήρια. Περίμενα και ότι ο κύριος Κουλός δεν θα του άρεσε. Δεν ξέρω γιατί το φάει στο μυαλό μου. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ. Δεν περίμενα τέσσερα ναι, περίμενα τρία. Τα τρία τα είχα στο μυαλό μου. Και στεγνή και πόδια. Κοίτα. Καλύτερα, μπράβο. Και στεγνή και πόδια, όλα σωστά. Τρομερός όμως. Μπράβο. Τρομερός όμως. Φεύγεις και μπράβο. Ευχαριστούμε. Γεια σου και εσένα. Παιδιά. Εγώ πάω μαζί της. Όμορφη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Οι κριτές μας είναι λίγο απρόβλεπτοι. Έφυγε. Πολύ ωραίο κορίτσι. Τι κούκλα. Τι όμορφο κορίτσι, τι φρέσκο, τι ωραία επιδερμίδα, τι ωραίο σώμα. Κάποια στιγμή πήγα λίγο να φοβηθώ με το είμαι η πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο. Αλλά δεν το εννοούσε έτσι όπως το εννοούσε. Δεν το εννοούσε έτσι. Το είπε με πολύ ωραίο. Το είπε με γλύτερ, το είπε με θάρρος, το είπε με σεμνότητα. Όμορφη ήταν από κοντά. Δεν την βρήκατε arrogant. Καθόλου. Από κοντά, όσο τη μίλαγε και την κοιτάγα, αυτό πήγε κοντά. Ήταν γλυκιά. Κούκλα. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι φωτογράφος και σχεδιαστής υπάρχει φέτος, θα βλέπουμε μόνο έξω το πόδι ότι έχουμε κάτι καρακουκλάρες. Wow. Αχ. Αμάν, Παναγίτσα. Για έρνες σιωπές. Ποιος ούριος άνεμος φύσηξε προς τα εμένα. Πώς το λένε αυτόν τον άνεμο. Αγάπη. Αθανασία. Σοφία. Μαριάννα. Πραγματικά είσαι μια οπτασία μες τη μέρα μας σήμερα. Αχ. Πάρα πολύ εξώτη, πάρα πολύ διαφορετικό. Έχεις ένα μικρό πρόσωπο που γενικά τα μικρά χαρακτηριστικά στη φωτογραφία βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν μπορώ, θέλω να σε δω από κοντά, είσαι σαν κούκλα ψεύτικη. Εντάξει, παιδιά, η ομορφιά είναι κούκλα, κούκλα. Δεν θέλω μαγιό καθόλου, εγώ θέλω ναι, πούντο, φέρε, φέρε. Ναι, 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 ναι. Μέχρι να το σπάσω. Τι αιθέριο πλάσμα, τυχνάκι. Άγγελα, δεν σ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Κοίτα, κορμί. Είναι υπερβολικά ψηλή και υπερβολικά όμορφη. Ντροπή τη. Μεγάλη ντροπή. Τι γίνεται σήμερα. Ποια είναι η ανταγωνίστρια. Κορίτσι μου. Εσείς τώρα έχετε πεθάνει. Μας κάνει μια ντροπή. Πονάει. Σε τσιμπάει να δίνεις αληθινή. Είσαι πολύ όμορφη και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίες γωνίες, με 70's διάθεση, είναι πολύ μοντέρνο. Έχεις πολύ ωραία πόδια και ωραία γόνατα. Είσαι ένα λαμπερό, φρέσκο κορίτσι.
Θέλω να κλάψω τώρα. Κορίτσι μου. Εντάξει. Έλα. Πού είναι ρε παιδιά, πάλι δεν μπορώ. Κάνε και μια στροφή. Πού είναι ο πίνακα, ο πίνακα. Τον πίνακα, παρακαλώ, εγώ. Ναι, σε όλα πάλι. Χαμός. Ναι. Γύρνα πίσω, πέρασες, γύρνα. Τι ωραίο κορμί είναι αυτό. Γεια σου. Συγγνώμη, το άλλο μισό που είναι. Σε ενδιαφέρει το plus size modeling? Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Αλλά μου αρέσει που δεν είμαι το συνηθισμένο. Και ποιο είσαι λοιπόν? Άστα το ντομένο λίγο. Αχ, με στενοχωρείς. Το λίγο διαφορετικό. Ναι, τι είναι το διαφορετικό επάνω σου? Και φέρε και το μαστίγιο κιόλα. Δεν μου άρεσε. Καλά, αν δεν σου αρέσει, μπορείς να ψηφίσεις όχι. Εμάς μας αρέσει. Θα ακούσω τη συμβουλή σου και θα το κάνω. Επειδή είμαι κοντούλα. Ναι. Έχω έρθει στο Next Top Model γιατί πάντα ακολουθώ το ένστικτό μου. Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά κερδίζει όλο το πακέτο, προσωπικότητα, χαρακτήρας, κάτι που ζητάει το φετινό Next Top Model. Γιόλα, φύγαμε. Καλώς την Πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά θα το καταπολεμήσω. Πες μας το όνομά σου, από πού είσαι, την ηλικία σου, μάλιστα, το ύψος, όλα αυτά που λένε τα μοντέλα. Τέλος πάντων, σε ένα κάστινγκ. Ονομάζομαι Βίκη Καλιτσάρη, είμαι 22 χρονών, mm-hmm, σπουδάζω φυσικοθεραπεία. Είμαι 1,74, 56 κιλά. Έχεις σγουρό, μαλάκι. Ναι, είναι πολύ σγουρό. Μου το έχεις ισχυώσει πάρα πολύ και κάνει όγκους από πάνω. Ναι. Και το κεφαλάκι σου φαίνεται πολύ πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Μήπως έχεις ένα λαστιχάκι να το πιάσουμε, ναι, για να έχω. Δούμε, έχεις μεγάλο κεφάλι ή δεν έχεις μεγάλο κεφάλι? Αμένα ήθελα να το δούμε. Ορίστε. Λοιπόν, όχι, δεν έχει μεγάλο κεφάλι, απλά έχει μεγάλο όγκο στα μαλλιά που είναι σγουρά. Εγώ θα τα προτιμούσα προσωπικά σγουρά. Δεν ξέρω και για τους άλλους. Και μου το είπε η μαμά να μην τα ισχυώσω πριν έρθω. Το είπε η μαμά, δεν την ακούς τη μαμά όμως. Τι σε έκανε να θέλεις να έρθεις εδώ? Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με το modeling και έχω πάει και σε πρακτορία. Πρακτορία? Στην Κρίστη έχω πάει. Μάλιστα. Και Ace Models. Α, και? Και δεν το είχα τόσο στο να, και να περπατήσω, ντρεπόμουν, ήθελα να καταπολεμήσω αυτό το φόβο, οπότε πήρα την πρωτοβουλία να έρθω στο παιχνίδι, εφόσον ξανά έγινε μετά από 10 χρόνια. Και να μπω στην τηλεόραση! Ντρεπόμουν να πάω στην πρακτορία, αλλά είπα να μπω στην τηλεόραση! πήρα φόρα εγώ. Θεϊκό! Τα μαλλιά σου είναι πολύ σγουρά. Ναι. Θέλω να δω πόσα σγουρά είναι. Φέρε το κινητό σου, δείξε μια φωτογραφία με τα μαλλιά στα κανονικά. Αλλά μια που θα φέρεις το κινητό, ναι, δεν βάζεις και ένα μαγιουδάκι? Ναι, έλα με το, ναι, μαγιό και το κινητό. Ωραία, εντάξει. Και φωτογραφία. Μαγιό, φωτογραφία, βρεγμένο μαλλί και το έχουμε. Ωραίες γάμπες είχε αυτό το κορίτσι. Έχει ποδάρες. Ναι, ωραία, ναι, ναι, πόδια δεν είχε. Ποδάρες γενικότερα. Στο πρόσωπο έχει κάποιες δυσκολίες. Ναι. Κοίτα, έχει ένα λαγκαρσόν προσωπάκι, το οποίο με σγουρό μαλλί και λίγο πιο κοντό ίσως έχει ενδιαφέρον. Αλλά με ισιωμένο μαλλί και έτσι. Δεν το καταλαβαίνω, τι προσωπάκι έχει? Αλαγκαρσόν. Είναι λίγο πιο αγορίστικο. Ναι, δεν, ναι, έχει γυναικεία χαρακτηριστικά πάρα πολύ. Σαν μικρό γλυκό αγοράκι. Ναι, ναι. Που κάτι μπορεί να κάνει με ένα σγουρό μαλλί περίεργο. Σε σγουρό μαλλί θα ήταν ωραίο. Ναι, αλλά αυτό που είδα δεν ήταν. Πάμε. Καλέ. Τι ωραίο κορμί είναι αυτό. Γιατί δεν κάνεις και μία πίσω να μας περπατήσεις? Λίγο πίσω και ξανά. Ναι, θα πίσω το κινητό. Έλα, άστε εδώ αν θες. Έλα, φέρ το σε μένα να δω και τη φωτογραφία. Δείξε μου. Πέρα. Αυτό είναι το μαλλί σου. Ναι, τέλει. Τι σώμα είναι αυτό, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Δεν είναι πολύ σγουρό το μαλλί, αν θέλετε να δείτε κι εσείς. Σγουρό είναι, απλά τώρα με το βρέξιμο δεν είναι. Όχι, εδώ στη φωτογραφία. Δεν είναι πολύ σγουρό. Ναι. Άγγελε, εγώ λέω εσύ να ξεκινήσεις. Ναι, δεν είναι αυτό περπάτημα. Περπατάς πάρα πολύ βαριά. Τα παπούτσια... Τι έβαλες τότε? Δεν έχει σημασία, τα παπούτσια θα είναι άλλα κάθε φορά. Ναι, τι σχέση έχουν τα παπούτσια? Το περπάτημά σου είναι πολύ βαρύ και άριθμο. Να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Να δώσουμε και άλλη μια ευκαιρία, ξαναπερπάτα. Τέλεια.
Το χεράκι στη μέση δεν χρειάζεται. Κοίταξε, είναι το περπάτημα, είσαι πάρα πολύ αγχωμένη και είναι περπάτημα βόλτα που λέει. Δηλαδή, εμένα μου έρχεται να σου πω φέρε και ένα καφέ. Ωραία, να πάμε σε πόζες λοιπόν. Δεν είναι ωραίο. Νιώθεις καλύτερα με πόζες. Ποζάρεις λοιπόν για έναν κατάλογο γνωστών μαγιό. Εταιρείες γνωστών μαγιό. Πάμε. Καλά, κάνω καλά. Να πέσω και κάτω. Ναι, δεν πέσει και κάτω. Τα πατώματα. Τα πατώματα. Σπάσε λίγο τη μέση σου. Το πόδι το αριστερό μπροστά, πάντα. Αυτό. Και κατέβα στο γόνατο λίγο πιο κάτω. Προς το πάτωμα το γόνατο. Προς τα κάτω, λυγισμένο λίγο προς τα κάτω. Να κουμπάει το πάτωμα, μπροστά από το δεξί. Άστε το τεντωμένο λίγο. Αχ, με στενοχωρείς. Λύγισε το λίγο αυτό. Άντε. Με αυτό το κορμί πώς γίνεται να έχεις αυτή την ανασφάλεια. Δεν το καταλαβαίνω με τίποτα. Εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ντροπαλή. Είμαι, δεν το κρύβω. Ναι, αλλά για μένα είναι τύπου πολύ απλά πράγματα αυτά που μπορεί να κάνεις. Αλλά ήρθες μέχρι εδώ και δεν τα κάνεις. Το σώμα σου είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ξέρω. Λοιπόν, και ψηφίζω πρώτος. Εντάξει, δεν ήρθα εδώ μοντέλο. Ήρθα χωρίς να ξέρω. Ήρθα για να μάθω. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό. Πριν ψηφίσετε όλοι, να πω ένα πράγμα που το οποίο λίγο με τρελαίνει βασικά με σένα. Ντρέπεσαι να ποζάρεις, αλλά φοράς τάγκα μαγιό. Προκλητικό, σεξι, κοιτάξτε με. Υπάρχω, έχω σωματάρα, έχω ποπό, έχω είμαι γυναικάρα. Και ντρέπεσαι να ποζάρεις, αλλά φοράς τάγκα μαγιό. Έχω μπλεχτεί πάρα πολύ μαζί σου, πραγματικά. Με εκνεύρισε αυτό που μου είπε η Καγιά για το μαγιό, το τάγκα. Τι έπρεπε να βάλω δηλαδή, βρακά. Εγώ μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το κορμί. Θέλω πάρα πολύ να σε βοηθήσω και να σε περάσω την επόμενη φάση. Προβληματίζομαι γιατί πραγματικά δεν βλέπω καμία θέληση. Έχω θέληση να μάθω και να γίνω καλύτερη, σίγουρα. Έχεις μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή και δεν μας βοηθάς όμως καθόλου. Εγώ θα ψηφίσω αυτό το κορμί και θα το αφήσω επάνω σας γιατί δεν μπορώ. Εγώ λέω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω όλη τη διάθεση να με βοηθήσετε και εσείς να μου δείξετε και θα κάνω. Κοίταξε, διάθεση δεν έχεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου όμως. Θα μείνω στο ότι ίσως. Η γενναιότητα αυτή που έχεις δείξει να παρουσιάσει τον εαυτό σου μπροστά σε τέσσερις ανθρώπους μπορεί κάπου να τους έχει μπλοκάρει. Γι' αυτό θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία και θα πω ναι. Μένει σε εσάς το. Καυτή πατάτα δηλαδή, ε. Το πρόσωπό σου έχει δυσκολίες, για μοντέλο δυσκολίες. Δεν έχεις καλά μήλα, καλές γωνίες προσώπου, τη μύτη, τα μάτια είναι λίγο κοντά. Ε? Κόκαλα έχει εδώ. Η μέση. Ναι, έχει τώρα έτσι, έτσι όπως το λες όμως για φωτογραφίσεις που είναι τα κέφαλα που λέμε. Για e-shop, δεν είναι έτσι, εγώ κοιτάω όλο. Σκέφτομαι και το άλλο. Είσαι μια όμορφη κοπέλα, θα το σκεφτόμουν δύο φορές καλύτερα να σε πέρναγα. Αν έβλεπα μια θέληση, μια ότι ξέρεις θα τα καταφέρω, θα τα κάνω. Αλλά δεν μου το έχεις δείξει αυτό. Οπότε από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Καλή συνέχεια. Όχι, κατάλαβα τι ήταν. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Είχε κομπλάρι, αλλά δεν πέρασε, όχι. Λίγο το μαγιό, ότι είναι λίγο προκλητικό και... ότι δεν το θέλω και πολύ. Εντάξει, σίγουρα το μαγιό μου δεν ήταν το πιο κομψό μαγιό που υπάρχει, αλλά γενικά ντύνομαι κομψά, δεν ντύνομαι προκλητικά. Τώρα το χάσαμε λίγο στο μαγιό, αλλά τι να κάνω. Του χρόνου θα έρθω με στολή δίτη. Αχ, τι κρίμα. Εντάξει, δεν έκανε. Το έβλεπα ότι δεν έκανε, αλλά δεν μπορώ να τη στενοχωρήσω. Μα συγγνώμη. Μα με αυτό το κορμί. Και εγώ έχω το κορμί. Εγώ ήμουν τέτοιο. Εγώ θα την βοηθούσα πάρα πολύ. Δεν τι να κάνει με αυτό το κορμί. Έχει τη βάση. Έχει τη βάση. Δεν έχει το πρόσωπο. Δεν έχει πρόσωπο. Δεν έχει το πρόσωπο. Αλλά υπάρχουν κι άλλες που δεν έχουν το πρόσωπο και δουλεύουν. Ανεξεταστέα. Κοίτα. Καλή είναι καλή. Αχ, τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει όταν γελάς. Ούτε εγώ είμαι κούκλος. Αυτό αγαπάω σε μένα, δεν το αλλάζω. Δεν θέλει να ξέρει ότι είναι plus size. Κοίτα, προσβάλλονται κιόλας. Σαν τι να τα καταφέρεις. Editorial concept. Δεν κάνεις. Θα σου το εξηγήσω, γιατί τα ρούχα δεν κάνουν πάνω σου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες blogger. Επειδή είμαι κοντούλα. Ναι. You wanna be on top?
Ονομάζομαι Μαρία Μπαχά, είμαι 22 χρονών και είμαι από τη Χίνα. Φήμες λένε ότι η Ηλιάνα είναι η πιο αυστηρή από τους κριτές. Το αγγελικό της πρόσωπο μάλλον κρύβει κάτι πιο αυστηρό. Σε λίγο θα συναντήσω τους κριτές. Νιώθω ότι πάω να πέσω στα βαθιά, αλλά θα τους δείξω ότι ξέρω να κολυμπάω. Καλώς, Τίνα! Γεια σας! Με χεράκια στη μέση, με έναν αέρα τρομερό. Πώς σε λένε? Ευχαριστώ, Μαρία. Μαρία, πες μου και τα υπόλοιπα. Είμαι από τη Χίο. Είμαι 22. Αυτά. Σε ενδιαφέρει το plus size modeling? Ναι. Δεν ήρθες εδώ για να μας πεις ότι θες να γίνεις haute couture μοντέλο και να οργώσεις πασαρέλες στο εξωτερικό και να κάνεις Dior? Όχι. Δεν έκανα κάποια υπερβολή για να έρθω εδώ. Δηλαδή, ήξερα πως είμαι, δεν ήθελα να πεινάσω και να έρθω. Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Έχω καθρέφτη σπίτι μου και ήξερα που βαδίζω. Και γιατί ήρθες, λοιπόν? Διότι όταν έβλεπα την εκπομπή παλαιότερα, πήγαινα στον καθρέφτη, κοριτσάκι, ξέρω εγώ, έκανα πόζες. Για δείξε μου τις πόζες. Πιστεύεις ότι σίγουρα τις έκανε τις πόζες με σιγουριά? Δεν έχω πιστεί ακριβώς. Θα ήθελα να δω περισσότερο τι θα κάνω. Είναι πολύ δύσκολο τελικά χωρίς καθρέφτη μπροστά σου. Έλα, περίμενε. Κάμερα. Έχεις κάτι στο πρόσωπό σου, σημάδι, κάτι έχεις? Έχω ένα εμφύτευμα. Τι είναι αυτό? Εμφύτευμα. Έρχεσαι λίγο κοντά να το δούμε. Έχεις ένα διαμαντάκι πάνω στο... Ποναεί! Υποφερτός πόνος. Γιατί το έκανες? Το είδα, μου άρεσε. Αυτό για μοντέλο είναι απαγορευτικό. Δεν το έχω ούτε 2 μήνες. Κλείνει αυτό να το βγάλεις. Γνωρίζω. Ναι. Απλά δεν μπορώ να το βγάλω μόνιμα, αλλιώς θα το είχα βγάλει σήμερα. Π.χ. είχα και στη γλώσσα και το έβγαλα γι' αυτό το λόγο. Πήγες και στη γλώσσα. Έχεις και αλλού piercing? Ναι. Στον αφαλό? Γιατί βρήκες το στήθος? Δεν έχω τατουάζ, έχω με αυτό, με τα piercing μου αρέσουν πιο πολύ. Αλήθεια λες? Ναι. Γιατί? Μ' αρέσει εμένα, αν μου πείτε ότι... Λοιπόν, μαζί σου. Πήγαινε, βάλε μαγιό και φέρε και το μαστίγιο και έλα. Άντε. Το σχόλιο του το βρήκα λίγο τραβηγμένο. Δεν μου άρεσε. Βάζω μαγιό. Βάλε μαγιό και έλα. Τι εννοεί εμφύτευμα? Εμφύτευμα. Είναι εμφύτευμα, ξέρεις, είναι μία νέα μόδα η οποία κάνει εμφύτευμα και στο δάχτυλό σου όταν παντρεύεσαι το διαμαντάκι του γάμου για να μην φοράς το δαχτυλίδι. Πλάκα κάνεις. Δεν ξέρω, για μένα είναι τριχιαστικό. Κάτω από το δέρμα σου. Κάτω από το δέρμα, το βάζουν μέσα στο κόκαλο. Κάνε και μια στροφή, πήγαινε πίσω και ξανά έλα. Κάνε και μια πόζα. Πώς αισθάνεσαι? Καλά. Κοίταξε, για plus size modeling, συγγνώμη Δημήτρη μου, για plus size modeling μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχεις πολύ σφιχτό σώμα, δεν έχεις περιφέρειες, έχεις τον όγκο που χρειάζεται εκεί που τον χρειάζεσαι. Έχεις ένα πολύ λαμπερό χαμόγελο, μια πολύ έτσι λαμπερή επιδερμίδα. Έχεις υγεία, έχεις πολύ ωραίες αποστάσεις, μυτάκι. Δηλαδή, πραγματικά μπορώ να σε δω άνετα σαν φωτομοντέλο plus size και έχεις και ωραία κίνηση φυσική. Βέβαια, με έχεις τρελάνει με αυτά τα εμφυτεύματα που έχεις βάλει. Θα το βγάλω. Πάλι καλά. Αρχικά δεν περίμενα καν ότι θα μου πούν να εμφανιστώ και με το μαγιό. Οπότε, όταν εμφανίστηκα και άκουσα τόσο θετικά σχόλια, εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ βλέπω ένα γλυκό κορίτσι. Δεν τα βλέπω όλα αυτά που λέει η Βίκη. Παρ' όλα αυτά, θέλω λίγο χρόνο για να τα σκεφτώ. Γιατί μετράει η γνώμη της, όπως μετράει για σένα, μετράει και για μένα. Και θέλω λίγο να πάρω το χρόνο μου.
Δημήτρη. Ο Άγγελος. Που το έχει έτοιμο τώρα. Και εγώ σε βρίσκω ένα ωραίο plus size, κορίτσι. Το σώμα σου είναι πολύ έτσι ζουμερό. Μ' αρέσει ότι έχεις λεπτά πόδια. Έχεις λεπτές γάμπες. Βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή, σε φορέματα και κοντά ρούχα. Τώρα το πρόσωπο θα ήθελα να το δω λίγο από κοντά, αν θέλεις να πλησιάσεις μια στιγμή. Αχ, αυτό το εμφύτευμα, Παναγία μου. Αριστερά, δεξιά. Δεν πονάει, ε. Τα φρύδια σου έχουν, είναι τατουάζ, είναι κανονικά. Εντάξει. Πήγαινε πάλι σωματά για να έχεις φως. Και γλυκιά ματιά, ζεστή γλυκιά ματιά. Ευχαριστώ. Πάντως με το μαγιό είσαι εντελώς διαφορετική από ό,τι ντυμένη. Είσαι πιο ωραία έτσι. Να ψηφίσουμε, τι λέτε. Ναι. Αν είστε έτοιμοι, εγώ είμαι έτοιμη. Εγώ σκέφτηκα, είμαι έτοιμη. Αχ, Δημήτρη. Κοίτα, το ότι έχεις εδώ αυτό, piercing στο στήθος, στη γλώσσα αυτά, δεν ταιριάζει με την εικόνα σου, που είσαι αυτό πολύ ισχύει, γλυκιά. Αυτό ισχύει, ναι. Δεν ξέρω. Εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ που ξέρω τι θέλω. Θέλω να βγάλεις τα piercings, τα εμφυτεύματα, δεν ξέρω πώς τα λένε και δεν θέλω ούτε καν να φανταστώ. Είσαι μια πολύ κλασική γυναίκα και μου αρέσει που είσαι γυναίκα, ζουμερή, σφιχτή, με λεπτά άκρα του ονείρου. Θα πρέπει να γυμνάζεσαι, να διατρέφεσαι υγιεινά. Δεν μπορείς να ξεχυλώσεις και να χάσεις αυτό που έχεις, δεν θα μας αρέσει πια ούτε σε εμάς, ούτε σε κανένα. Ναι, λοιπόν, γιατί είσαι ένα πολύ, πολλά υποσχόμενο plus size model. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πολύ η αντίθεση που έχεις με την, αν θέλεις, κλασική γυναική ομορφιά σου και τα piercing σου. Θέλω να δω πιο πολύ από αυτό το χαρακτήρα και σου λέω ναι. Νομίζω ότι άρχισα να πετάω από τη χαρά μου. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι σε δίλημα, γιατί με τα ρούχα ήσουν σίγουρα όχι. Επίσης, σκέφτομαι να σου πω όχι, πήγαινε φάε. Απ' την άλλη, όμως, νομίζω... Αχ, ρε Βίκη, τι μου έκανες. Κοίταξε όμως, το κορμί μπορεί να plus size, αλλά είναι για εσάς που σας αρέσουν δώστε τα λεπτά άκρα, τα πόδια είναι πάλι γυναίκα. Είναι άλλα πόδια από άλλο άνθρωπο και άλλο. Είναι light plus size μοντέλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι στρογγυλή όμως. Καλά, αν δεν σου αρέσει, μπορείς να ψηφίσεις όχι. Εμάς μας αρέσει. Θα ακούσω τη συμβουλή σου και θα το κάνω. Ό,τι νιώθει ο καθένας. Ψηφίζω όχι. Εκείνη τη στιγμή. Μαύρα όλα. Η αγωνία κρυφώθηκε. Τώρα με φέρατε σε πολύ δύσκολη θέση. Βλέπω στα μάτια σου μία ανυπομονησία να ακούσει τι θα πω. Βλέπω δηλαδή μία φλόγα και ένα πάθος. Βλέπω και ένα αυστηρό φρύδι να σηκώνεται. Κοίταξε, θα σου δώσω την ευκαιρία για το bootcamp και θα δούμε εκεί τι μπορείς να κάνεις. Είναι ναι. Μπράβο! Συγχαρητήρια. Μπορεί να το ήλπιζα, αλλά δεν το πίστευα 100%, οπότε... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αχ, συγκινήθηκε. Google λίγο το plus size modeling. Είναι μεγάλη βιομηχανία. Είναι τόσο όμορφο κορίτσι. Όχι, θα ξανάρθω. Όχι, θα ξαναβρει μπροστά σου. Δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν πειράζει, έκανε αυτό που πίστευε. Σωστό και αυτό. Bye. Σε περιμένουμε προετοιμασμένη, έτσι. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Δεν μπορούσα να ρουλιάξω εκείνη την ώρα, αλλά η ανακούφιση που ένιωσα μέσα μου ήταν πραγματικά τρομερό συνέστημα. Περάσε! Η εμπειρία του Next Top Model συνεχίζεται. Μπράβο, Ελιάνα μου. Μπράβο. Από εδώ, μπράβο, από εδώ φοβάμαι. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ και απόλυτα, αλλά υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις στο plus size modeling και θα θέλαμε να τις δούμε αυτές μεταξύ τους. Έχουμε κόψει 100 κοπέλες, λέω εγώ τώρα. Ή έχουμε περάσει 100 και ο Άγγελος ή εσύ ή η Λιάννα έχουν πει όχι και μας φιλήσανε όλους. Ενώ αυτή επέλεξε να μην μου πει εμένα πλάκα ευχαριστώ. Σου έκανε. Καλά, δεν πειράζει, σιγά. Πλάκα σου έκανε. Εγώ δεν νομίζω ότι έκανε πλάκα. Δεν μου άρεσε η αλήθεια είναι αυτό. Ούτε εγώ νομίζω ότι έκανε πλάκα. Εκτός και αν δεν σου έκανε, θα το δούμε. Ονομάζομαι Νατάλη Φιλίππου, είμαι 21 ετών και κατάγομαι από την Κύπρο. Σπουδάζω ιστορία και αρχαιολογία, αλλά θέλω να γράψω τη δικιά μου ιστορία στο Instagram. Για την τέλεια φωτογραφία χρειάζονται 5 πράγματα. Background, φώτα, μακιγιάζ, φύνη στο κινητό, timer και πόζα. Δήλωσα συμμετοχή στο Next Top Model γιατί βαρέθηκα να βλέπω τα κλασικά μοντέλα και θέλω να αποδείξω πως ακόμη και με ύψος 1,55 μπορείς να κάνεις φασαρέλα.
Βίκυ, εσύ μπορεί να επέστρεψες, αλλά εγώ τώρα ξεκινάω. Και είμαι το Next Top Model. Πάμε λοιπόν να σπάσουμε λίγα στερεότυπα. Γεια σου. Συγγνώμη, το άλλο μισό που είναι. Το άφησα στο σπίτι μου. Συγγνώμη, Λιάννα. Πώς λέμε. Ονομάζομαι Νατάλη Φιλίππου, είμαι 21 ετών, κατάγομαι από την Κύπρο. Σπουδάζω ιστορία και αρχαιολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαι στο τρίτο μου έτος και δήλωσα συμμετοχή για να σπάσουμε τα στερεότυπα. Μπράβο σου! Έχεις ασχοληθεί καθόλου με το modeling? Βασικά κάνω από μόνη μου, διαβάζω βιβλία από μόνη μου. Τι για βιβλία? Μόδα. Α. Ιστορία μόδας δηλαδή. Ναι. Και προσπαθώ στον ελεύθερο μου χρόνο να κάνω fashion editorial concepts. Direction. Ναι. Μόνο αν μπορείτε σου. Να κοιτάξετε το Instagram μου, θα δείτε. Ναι. Είσαι πολύ γλυκιά. Τα μαλάκια πίσω τα μαλάκια. Λοιπόν, πες μου έναν δύο φωτογράφους ξένους που σ' αρέσουν. Άντε να δω τι παρακολουθείς τη μόδα. Δεν ξέρω φωτογράφους, ξέρω σχεδιαστές. Πες σχεδιαστές. Μ' αρέσει ο Καρλ της Chanel. Ο Καρλ τι είναι? Είναι φίλε. Όπως λέμε ο Κώστας, όπως λέμε ο Νίκος. Όχι. Και η Donatella Versace. Τι σ' αρέσει, πρέπει να πιάσει ένα κοτσιδάκι τα μαλάκια στο μοντάζ τη Γκάρι. Αγγελέ, διαφορετικά τελείως. Ντονατέλα με τον φίλο μας τον Καρλ είναι εντάξει, διαφορετικά πράγματα. Η μέρα με την εντάξει, αλλά περιμένω κάτι πιο πρωτότυπο από ένα νέο κορίτσι που ασχολείται με το Instagram. Δεν είμαι όπως τις άλλες τις κοπέλες που βγάζουν όλες τις ίδιες φωτογραφίες. Προσπαθώ να κάνω αυτό το 90s. Το 90s, και είσαι και Art Direction, κάνεις. Δηλαδή, Kate Moss, η μεγαλύτερη τάση στα 90s ποια ήταν? Cindy. Για να δω, η μεγαλύτερη τάση, το 90s, ποια ήταν? Ήταν η εποχή που είχε βγει και το πρώτο φόρεμα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Τι εννοείς, πριν δεν φοράγαν φορέματα? Ποιο φόρεμα, τι εννοείς? Δεν θυμάμαι, να σας συγχύστηκα. Συγχύστηκα. Συγχύστηκα στα κυπριακά, είναι μπερδεύτηκα. Ναι. Λοιπόν. Θέλουμε να δούμε το Instagram σου. Το τηλέφωνο, τη τσάντα πήγαινε, μου δεν ξέρω που είναι. Ωραία, πήγαινε, βάλε το μαγιό σου, βρες την τσάντα σου. Και πες μας το account, θα το βρούμε εμείς. Είναι όλοι 90s. Ναι. Τι δυναμικό κορίτσι. Τι πλάκα δεν κάνει. Όχι. Αλλά όσοι της λείψε μπόι, το ξέρω με επίθεση. Στα λόγια. Ασχολούμαι με ιστορία μου, θα ασχολούμαι τάνω. Ποια είναι η μεγαλύτερη τάση στα 90s, δεν ξέρω. Πες μας σχεδιαστές, αυτή που ξέρει και η μαμά μου. Να δούμε λιγάκι εδώ μεταξύ. Τα concept που κάνει η Art Director. Εντάξει, φωτογραφίσεις δεν είναι κακές. Ωραία φωτογραφία. Δεν τα κάνει άσχημα τα κόνσεπτ. Όχι, είναι ωραίο. Κοίτα, εμένα αυτή η αισθητική με αφορά. Δεν μπορώ να πω. Και εδώ είναι πολύ ωραίο. Είναι δικό. Έλα. Ναι. Έλα. Κοίτα. Καλή είναι καλή. Α, και ωραίο μαγιό. 90 σε όλα σου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι θέλω από σένα. Θέλω να στήσεις τώρα ένα concept όπως είσαι με το μαγιό σου και να μας κάνεις live ένα Instagram story. Αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Ναι, εννοείται να βγάλω φωτογραφία. Ό,τι κάνεις εσύ. Εμείς είδαμε το Instagram σου, παιδάκι μου. Τις φωτογραφίες μου τις βγάζω με timer. Βάζω το timer μπροστά και ωραία. Βάζω τη φωτογραφία. Βάλ το timer μπροστά, βάλ το στο πάτωμα, κάθισε κάτω και κάνε μας έτσι τρία stories. Μόνο σου τις βγάζεις. Ναι. Μπορούμε να έχουμε ένα κινητό. Με timer. Λέω, είμαι εδώ στη γωνιά, θα βάλω τα δυνατά μου και λέω, ή τώρα ή ποτέ. Κάτσε, εγώ θα κάτσω να σε βλέπω και δεν βλέπω από εδώ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ωραία. Για να βγει η φωτογραφία. Ωραία. Το concept ποιο είναι, τι έχεις σκεφτεί? Next Top Model. Next Top Model. Οκ. Okay. Καλέ, τι κορμί είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, για φέρε μας λίγο το κινητό μια στιγμή. Με την κίνηση πώς θα πας? Προσπαθώ να ξανακινήσω το σώμα μου και το κεφάλι μου. Ωραία, για φέρετε με ότι βγάλω και εγώ αν κινήσει από εδώ που κάθομαι. Μπορώ να έχω το κινητό σας, ναι, παρακαλώ μια πολύ. Ναι, μια στιγμή. Ωραία τα έκανε. Πολύ ωραία τα έκανε. Ωραία τα έκανες. Λοιπόν, είμαι εγώ τώρα η καμερά, όταν έχεις timer και θέλω να πηγαίνεις. Ξέρεις, να μου κάνεις μια κίνηση. Ένα περπάτημα. Ναι, ένα περπάτημα, ένα κάτι ωραίο. Με ένα δυναμικό. Κάτι δυναμικό.
Ναι, καλλιτεχνικό πάντα είμαι σένα. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Μ' αρέσει που κάνει και τις ανάσες και σταματάει στο βήμα. Not bad. Τις φωτογραφίες πώς τις είδες, πιστεύεις θα χάσει τη δουλειά σου, ήταν καλές. Ήταν πάρα πολύ ωραίες. Μπράβο σου. Πάρα πολύ, ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και ποζάρεις πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ γιατί προσπαθώ να βλέπω... Το Instagram σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει μια κοπέλα που έχει αισθητική, άστα και αν οι απαντήσεις που έδωσες πριν δεν με ικανοποίησαν. Θα περίμενα κάτι πιο ιδιαίτερο από σένα μου πεις, κάτι πιο ψαγμένο. Εγώ θα θέλω να ακούσω και τη γνώμη των φίλων μου εδώ, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο κατ' εμέ, ένα κορίτσι που έχει ένα καλό λογαριασμό στο Instagram μπορεί να προχωρήσει σε αυτό που κάνουμε τώρα εδώ. Αλλά λοιπόν, να μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, γιατί να μην μπορεί να προχωρήσει. Από τη στιγμή που για να μπει σε ένα διαγωνισμό, λογικά θα πρέπει να μάθεις πράγματα και να δουλέψεις. Πρέπει να φύγεις από εδώ μέσα, λογικά χορτάτος. Άρα, αν μπω στο παιχνίδι και βγω από το παιχνίδι και είμαι χορτάτη και έχω όρεξη να δουλέψω, άκουσα. Γιατί να μην μπορώ να τα καταφέρω. Σαν τι να τα καταφέρεις. Σαν μοντέλο μπορώ να... Μοντέλο τι. Εγώ θα σου απαντήσω... Editorial concept. Δεν κάνεις editorial concept. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Θα σου το εξηγήσω, γιατί τα ρούχα δεν κάνουν πάνω σου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες blogger... Επειδή είμαι κοντούλα. Ναι. Τα ρούχα πάνω σου πρέπει να βρίσκεις ειδικά νούμερα για να στέκονται σωστά. Γιατί στα plus size μοντέλα να υπάρχουν σχεδιαστές που να μπορούν να κάνουν και στα κοντά πολύ να μην σωστή υπάρχουν. Να το πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει size για πιο μικρό σωματότυπο, το petite size, αλλά είσαι πιο petite και από το πιο petite. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει στο για σένα ώρα. Στο ύψος. Στο ύψος. Το σώμα σου είναι μια χαρά, αλλά είσαι πιο μικρή και από μικρή. Ξέρεις κάτι όμως. Υπάρχει μια ασιατική αγορά τεράστια που πραγματικά θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα σε αυτήν. Και επειδή εδώ είμαστε για να δούμε και μια άλλη πτυχή των πραγμάτων στο κομμάτι του modeling, του blogging, των social media, δεν θεωρώ ότι έχεις τις ιδανικές αναλογίες, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα μπορούσες να πεις μόνο σε αυτό το κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι. Δεν μπορείς να κάνεις high fashion. Εγώ θα σου δώσω μια ευκαιρία και θα πω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ για το θάρρος και μόνο να έρθεις εδώ και να μας τα πεις έξω από τα δόντια και να το προσπαθήσεις, επίσης θα σου πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες άλλο ένα ναι όμως, ε. Εγώ διαφωνώ με τη Βίκη. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι Ασιάτες είναι λίγο πιο κοντούλες θεωρητικά από τις Ελληνίδες Ευρωπαίες, ότι και τα μοντέλα τους είναι έτσι. Κάνουν μεγάλο λάθος. Εγώ αυτό πιστεύω. Υπάρχουν και οι bloggers και Instagram που βγάζουν τρελά λεφτά. Που διαφημίζουν τα ρούχα, κρέμες, αντιλιακά, γυαλιά, ναι, αρώματα. Ναι, είναι αυτές το είναι ίδιο. Juicy. Είναι αυτή η τάση του, που αγαπάει πάρα πολύ η Βίκη. Με ποπουδάκι, με στήθος αυτά. Τη λατρεύω πάρα πολύ. Τη λατρεύω πάρα πολύ. Καθόλου δηλαδή. Not. Τρελαίνομαι. Κατάλαβες, αλλά αυτή την αγορά την ξέρω. Δηλαδή υπάρχει, είναι μεγάλη τάση. Και βγάζουν και πιο πολλά λεφτά από ό,τι βγάζουν και τα κανονικά. Δηλαδή τα, πολλές φορές. Τα fit μοντέλα. Εννοείται. Αλλά τη δικιά σου αγορά δεν ξέρω. Εκεί να τη φτιάξουμε. Το εγώ, κοίτα, δεν θα ψηφίσω αφού κάτι με το... Αφού δεν υπάρχει δρόμο, θα φτιάξουμε δρόμο. Θα είναι μια μικρή αγορά. Εκεί να υπάρχει θέληση. Ήρθα εδώ για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, για να καταρτήσω το όνειρό μου. Αν δεν σπάσουν τα στερεότυπα μαζί μου, που είμαι 1,55, δεν θα τα σπάσουν με καμία άλλη κοπέλα. Εγώ να μην θεωρώ... δοκιμάσουμε μέχρι το bootcamp να δούμε τι μπορεί να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι όχι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, αγάπη. Είσαι πολύ γλυκιά, αλήθεια. Βλέπω ότι έχεις πάθος, δεν ξέρω πόσο πολύ το θες και μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Το θέλω με όλη μου την ψυχή και απλά έχω πίστη και ξέρω που είμαι οδική ο Θεός, σε ποιο δρόμο θα με βγάλει. Τι παιδί. Γιατί απλά πιστεύω ότι κάποια πράγματα στη ζωή μου έγιναν για κάποιο λόγο για να φτάσω μέχρι εδώ. Α, είσαι της φιλοσοφίας μου. Ναι, ναι. Τώρα μιλάς στην καρδιά μου. Θα μιλήσεις και στο μυαλό σου όμως. Πέρα από το modeling, στο οποίο... Δεν ξέρω αν θα έχεις κάποια εξέλιξη. Ψάχνουμε και προσωπικότητα και έχεις πολύ δυνατή προσωπικότητα. Πολύ ζεστή. Έχεις μια φλόγα, κυνηγάς το όνειρό σου. Μου αρέσει που έχεις και την εξυπνάδα και ρωτάς πράγματα και απαιτείς πράγματα και ζητάς πράγματα. Αυτό δεν συμβαίνει. Απλά ήθελα να μάθω κάποια πράγματα του. Ναι, μεν κάποιες κοπέλες μπορεί να έρχονται εδώ, αλλά μετά να φεύγουν και πέσε στο σενάριο ότι δεν έχουν περάσει. Εγώ, ας πούμε, δεν θα περνούσα, θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο. Κοίταξε, είσαι στο όριο να μην περάσεις, γιατί δεν κάνεις για μοντέλο. Είναι πολύ απλό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι όμορφη, έχεις μια ωραία αισθητική, έχεις ένα νερό σώμα,
είσαι μοντέλο. Δηλαδή, άμα περάσει και πα να κάνει μια δουλειά. Και εμεί δεν σε περάσαμε για μοντέλο. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Σε ένα διαφορετικό πράγμα που θέλουμε να δοκιμάσουμε. Πα σε μια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Και δεν σε παίρνουν. Τι θα λες τον πελάτη, γιατί δεν με πήρατε. Όχι. Με αυτό κάνει τώρα. Απλά θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να προετοιμαστείς ψυχολογικά, να τα σκεφτείς πάρα πολύ όλα αυτά. Και την επόμενη φορά στο bootcamp θα ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα. Είναι ναι από μένα. Ευχαριστώ πάρα. Συγχαρητήρια. Έλα να μας χαιρετήσεις. Ναι. Αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Έδωσα τη μάχη της ζωής μου. Είμαι κατενθουσιασμένη. Ήθελα πάρα πολύ να γίνει και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά. Γεια σου, τον Μπελίνα. Γεια σου. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι όντως μπορείς να γίνεις το next top model ακόμη και αν είσαι 1.55. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει, αν βγει καταπληκτική τη φωτογράφηση και τα κάνει όλα σωστά πέρα από την πασαρέλα που δεν μπορεί. Ως κομμάτι diversity, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν είναι μοντέλο, είναι ένα 55. Αγορά τι ρούχο θα φορέσει. Για ένα 59. Μετά. Δεν μιλάμε για αγορά, δεν μιλάμε αγορά για social media. Για δεν μιλάμε να βγει να πάει σε casting, να πάρει πασαρέλα και να πάρει χρυσόφυλλο περιοδικών. Μιλάμε για το digital κομμάτι. Το κάνει και μόνη, δεν χρειάζεται μα. Μπορώ να τα κατάφερω να κερδίσω. Και θα το κάνω. Θα τους καταπλήξω. Μόδα εξελίσσεται. Για πες μας λοιπόν, τι θέλεις από εμάς. Ήρθα να κάνω την τρέλα μου. Και Vogue και Maxim. Vogue δεν θα κάνει σίγουρα. Τα χείλη είναι δικά σου. Ναι, καλέ. Ονομάζομαι Εβελίνα Σκίτσκο, είμαι 20 χρονών και εργάζομαι ως μοντέλο στην Κύπρο. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω πως είναι τα χρόνια εμπειρίας μου, η αυτοπεποίθησή μου και η δύναμη μου. Έχω έρθει στο Next Top Model επειδή πιστεύω πως μπορώ να τα καταφέρω να κερδίσω και θα το κάνω. Γεια σου! Γεια σας! Πώς σε λένε? Εβελίνα. Πόσο χρόνο είσαι, Εβελίνα? 20. Με τι ασχολείσαι? Μοντέλο. Είσαι από εδώ? Όχι, είμαι από Κύπρο. Α, και ήρθες εδώ για μας? Ναι. Α, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πόσα χρόνια δουλεύεις? 7. 7? Από τα 13 σου? Ναι. Άρα πολύ ωραία. Τι δουλειές κάνεις ακριβώς? Κάνω editorials, shows, lookbooks, καμπάνιες. Δεν μ' αρέσει όταν γελάς. Θα σου πω γιατί. Κοίτα. Κοίτα. Η Μαρία Κάρλα. Ναι. Από πάνω. Έλα, ρε, ναι. Έλα, με έχει ξεπεράσει σήμερα. Μαρία Κάρλα Μποσκόνο, ναι. Όπω. Η Μαρία Κάρλα Μποσκόνο, που δεν ξέρω αν την ξέρει, όταν ξεκίνησε, είχε αυτά ακριβώς τα μαλλιά. Καστανό, πολύ μακρύ μαλλί. Μεγάλη μου τιμή να μου πούνε ότι μοιάζω με τη Μαρία Κάρλα. Μεγάλο είδωλο. Με συγκίνησε πολύ αυτό. Θα βάλει μαγιό? Θέλετε? Ναι, μαγιό. Ναι. Ελπίζω να μην χαλάσει αυτή την εικόνα που έχω μπροστά μου τώρα. Ναι, θα ήθελα. Ωραία. Πάω και ερχόμαι. Σε περιμένουμε. Αχ, τι ωραία! Πολύ μοντέρνο κορίτσι. Νίκο κορίτσι, τι ωραίο. Δικιά σου. Αυτή η δικιά μου. Τι φίλη μου. Και εμένα μου αρέσει. Είναι η Μαρία Κάρλα. Η άλλη είναι για Έλγια, τέτοια Αμερικάνα. Και είναι η Μαρία Κάρλα αυτή. Είναι wow. Μοιάζει, όντω. Τι είναι φίλη μου. Μαζί ξεκίνησαμε στο Μιλάνο. Την περνάω 2 χρόνια, είναι 38. Και ακόμα παραμένουμε φίλες. Ωραίες κοπέλες, εσύ.
και με την Νατάλια Τιμποτιάνοβα και με τη Μαρία Κάρλα. Αν η επιλογή γενικώ ή τη παιδί κοπέλα στο τέλο. Και ξέρετε, ποια ήταν πολύ καλή μου φιλοπίδα, η Όλγα Κυριλένκο. Κυριλένκο. Ναι. Ήταν η βασίλισσα των εσωρούχων και των καταλόγων. Πολλά λεφτά. Και ξαφνικά κάνουμε ένα κρακ και τη βλέπω στο James Bond. Το θεωρείτε το James Bond. Ήταν η βασίλισσα των εσωρούχων. Βασίλισσα. Τα έκανε όλα τα εσώρουχα. Πλούσια. Πλούσια, δεν υπήρχε κατάλογο. Εκείνη τα πολλά λεφτά. Θέλω να κάνω καμπάνια εσωρούχων. Παρακαλώ. Μια εβδομάδα ψάχνω μοντέλο, δεν βρίσκω. Και δεν πρόκειται. Εδώ τώρα. Δεν βρίσκω. Μην σταματήσει, γύρνε και πίσω. Γύρισε και πίσω και περπάτησε. Αχ, τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό. Είναι η Μαρία Κάρλα, παιδιά, στα νιάτα της, πραγματικά. Όχι πως είναι μεγάλη κοπέλα, αλλά όταν ξεκινούσε. Και είχε τέτοια μαλλιά, να ξέρετε, τόσο μακριά. Λοιπόν, εγώ θα σου θυμίσω τώρα Έλληνα βουλευτή. Ναι σε όλα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που βλέπω είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα. Να σε καλά. Να συνεχίσω εγώ, ποιος θέλει να συνεχίσει. Συνέχισε, ναι. Έχεις ένα μωράκι, ε. Ναι. Πόσο είναι? 7 μηνών. Πότε γεννήθηκε? Δεκέμβρη. Εμένα ο γιος μου 20 Ιανουαρίου, οπότε έχουν ένα μήνα διαφορά, ε. Θα τον κρατάει η μαμά το μωρό? Ναι. Όσο θα λείπεις αν μπεις στο σπίτι? Κοίταξε να δεις. Είναι όλα σου σωστά, αλλά πάνω και πέρα απ' όλα η πολύ ευγενική άβρα σου και η σεμνότητά σου. Εννοείται, ναι. Μα εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα. Έχεις μια έτσι πολύ ωραία άβρα, όπως είπε και η Βίκη. Θα πρέπει και εγώ να συμφωνήσω. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε. Εγώ, γλυκιά μου, πέρασε. Πέρασε. Α, συγγνώμη, εγώ δεν ψήφισα. Παρόλο που έχεις περάσει, θέλω να σκεφτείς πολύ σοβαρά αυτό το βήμα, γιατί έχεις ένα μικρό παιδάκι και είσαι μια νέα μητέρα. Φαίνεσαι πολύ σοβαρή, φαίνεσαι επαγγελματίας, μου αρέσει αυτό. Αλλά θέλω να είσαι σίγουρη όταν θα έρθεις στο bootcamp, γιατί θα έρθεις, ότι ξέρεις τι κάνεις, ότι θα είσαι μακριά από το παιδάκι σου και θα είναι και σε άλλη χώρα, φαντάζομαι. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Για αυτήν το κάνω. Μπράβο, αγαπητέ. Μόνο για λίγο έτσι κι αλλιώς θα είναι. Είναι κορίτσι. Άρα έκανες το σωστό παιδί. Το κάνεις δηλαδή για ένα καλύτερο μέλλον για το παιδάκι σου. Ναι. Θα τη δώσω κι εγώ την ευκαιρία. Είσαι παντρεμένη. Είσαι μανούλα. Όχι. Είναι μόνη της. Είσαι ελεύθερη. Το μεγαλώνεις μόνη σου. Μαμά, βοήθεια. Έχω βοήθεια. Μαμά. Έχω μαμά, πεθερά. Πεθερά. Αφού είσαι ελεύθερη, είπες. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Α, χωρίσατε. Μπράβο, πατέρας. Έχετε χωρίσει. Αλλά αποφασίσαμε τι ήταν σωστό. Τι θεωρούσαμε σωστό. Μπράβο σας. Πολύ συνειδητοποιημένη για την ηλικία σου. Μπράβο σας. Εγώ θέλω πραγματικά να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω και να σου πω μπράβο. Και η κόρη σου είναι πολύ περήφανη, μόνο για λίγο καιρό. Μόνο για λίγο καιρό. Και σαν μανούλα και εγώ, κάνεις πολύ καλά. Κάνεις πολύ καλά. Είναι δύσκολο να αφήσω τη μικρή μου. Αλλά θα ξέρω μέσα μου ότι για μας το κάνω και θα μου δίνει δύναμη αυτό. Συγκινήθηκε. Έλα, μωρέ. Έλα, μωρέ. Τι να πω, είναι κουκλέρα. Ναι, είσαι μία γλύκα. Ελάτε, μία group hug. Έλα, να κάνουμε group hug. Group hug. Πίστευα στον εαυτό μου ότι θα περνούσα τουλάχιστον μέχρι το bootcamp, αλλά ότι θα γινόταν όλο αυτό και θα ακούγα όλα αυτά τα καλά σχόλια, με τίποτα. Πόσο μάλλον να σηκωθούν να με αγκαλιάσουν κριτές. Και μπράβο που έχετε βρει έτσι και ωραία λύση. Μπράβο. Λοιπόν, θυμάστε μια κοπέλα που, που είπα εγώ ότι βλέπω την νικήτρια. Ναι. Τώρα έχει ανταγωνιστεί. Μάλλον ανταγωνίστρια. Θα είναι δύσκολο. Το επίπεδο ανεβαίνει και ανεβαίνει. Θα τα καταφέρεις. Όχι, είσαι επαγγελματίας, ξέρεις τι κάνεις. Αλλά πρέπει να το προσπαθήσεις πολύ, ε. Ωραία. Χαρήκαμε πολύ. Θα τα πούμε στο bootcamp. Φιλάκια, γεια. Φέτος το Next Top Model θα είναι διαφορετικό. Αχ, Παναγία μου, κύριε Κοπτσιναστήρα. Γεια σας, κορίτσια, τι κάνετε. Γεια σας. Είμαι ο σκούλος ο Δημήτρης, ήρθα να δω τι κάνετε. Τώρα δεν ξέρω να περάσετε, δεν μπορώ να περάσετε όλες. Θα μπείτε μέσα με αέρα. Εντάξει, και μόνο που θα δεις τη Βίκη, δεν θες κάτι άλλο. Άντε και τα γόρια, άντε. Και plus size θα πούμε. Και plus size, εννοείται. Και πιο petite κορίτσια. Και plus size μπορεί να είναι μοντέρνες. Και ο κύριος Άγιος Βράτης, υψηλής δραπτικής, πολύ καλός σχεδιάστης. Εκείνος λίγο του φοβάμαι. Στο εξωτερικό. Λέτε να μας πει τίποτα για τον τρίσιμό μας. Σίγουρα. Εμένα μου αρέσει και λίγο να είναι αυστηρή.
Σ' αρέσει αυτό το λεπτό πράγμα. Θέλω να δεικνύει τον μπούστα. Ναι. Ονομάζομαι Ρώδη Μητροπούλου, είμαι 18 χρονών και μόλις αποφύτησα από το αγγλικό μου σχολείο και έχω περάσει σε πανεπιστήμια στο Λονδίνο και στην Αμερική. Αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή στο Next Top Model επειδή πιστεύω ότι έχω όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είμαι ένα από τα ελληνικά Next Top Models και ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρό παιδάκι να συμμετέχω στο διαγωνισμό αυτό. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω ότι είναι το μυαλό μου και η εμφάνισή μου, δηλαδή ο συνδυασμός αυτός. Η εμφάνισή μου με κάνει να προχωράω και το μυαλό μου με κάνει να επιλέγω. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Τις κλείσεις όλες. Να, μίλησε εσύ. Είμαι έτοιμη να γίνω το επόμενο Next Top Model. Τώρα που θα περάσω στους κριτές, νιώθω super confident, ότι θα τα πάω πολύ καλά και θα τους καταπλήξω. Γεια σας. Γεια σου. Πώς σε λένε? Με λένε η Ρώδη Μητροπούλου. Και είσαι πόσο χρονών? Είμαι 18 χρονών. Α, κούλι. Τι ασχολείσαι, σπουδάζεις? Ναι, μόλις αποφύτησα από το αγγλικό μου σχολείο με full IB diploma και έχω περάσει και στο Λονδίνο και στην Αμερική στη σχολή. Σε τι κομμάτι, σε τι τομέα? Στο business management και πέρασα στο Santa Monica College εκεί. Μια Santa Monica, Καλιφόρνια. Ναι. Απίστευτα, θα περάσει τέλεια στην Καλιφόρνια. Ναι. Τώρα, γιατί όμως έχεις επέμβει τόσο μικρή στο σώμα σου? Γιατί θα πάει στην Καλιφόρνια, στο είπε. Τι έχεις πειράξει πάνω σου? Έχω φτιάξει το στήθος μου. Τα χείλη είναι δικά σου? Έχω βάλει λίγο, αλλά. Φεύγει αυτό που έχεις βάλει? Ναι, 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 φεύγει. 18 ετών. Ναι. Γιατί? Τη μητούλα σου. Περίμενε. Πήρες άδεια της μαμάς και αυτά. Πήγατε, δηλαδή, ναι, σε βοήθησε αυτό? Όχι, απλά ήταν δική μου απόφαση. Το ήθελα. Είναι και η μαμά εδώ? Είδαμε τη μαμά από πίσω να βγάζει κεφαλάκι. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είσαι. Όταν μπήκε η μαμά μου μέσα, νιώσα πολύ καλά. Τι ωραία πόδια και πώς μοιάζετε! Η μητέρα μου ήταν επίσης μοντέλο στην Ιταλία. Αλήθεια! Ναι, και είναι και ιδιοκτήτρια σχολής και πρακτορείου μοντέλων. Πού, εδώ? Ποια σχολή? Στη Θεσσαλονίκη. Α, πώς τη λένε τη σχολή σας? Victoria Models. Και εκπαιδεύετε μικρά κορίτσια να μαθαίνουν. Ναι. Α, άρα την έχετε εκπαιδεύσει τη μικρή. Ναι, ναι, ναι. Όταν σας ζήτησε να κάνει το στήθος της. Ναι. Πήγατε μαζί της, τη συμβουλέψατε. Εννοείται όλα μαζί, τα πάντα μαζί. Για πείτε μας. Είμαστε μαζί, συνέχεια. Και τη ρώτησα, πήρα τη συμβουλή της, αν. Δηλαδή πρέπει. Ναι, αν συμφωνεί η μητέρα μου και. Το αποφάσισα. Είναι 18 χρονών. Ναι. Δεν θεωρείτε ότι είναι λίγο πολύ νωρίς να πειράζει λίγο τον εαυτό της? Όχι, δεν θεωρώ. Δεν θεωρείτε? Όχι. Δηλαδή στα 30 τι θα κάνει? Δεν θα κάνω κάτι. Κοιτάξτε, το θέμα μας δεν είναι ότι έβαλε στήθος θετό. Είναι ότι έχει έναν όγκο ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει τον κύριο Πράτη να της βάλει ρούχο. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά ήταν απόφασή της, δεν ήταν απόφασή μου. Ήθελα να το κάνω αυτό και το έκανα. Σαφώς και πήρα τη συμβουλή των γονιών μου. Δεν έκανα κάτι πολύ μεγάλο. Έκανα κάτι το οποίο να μου ταιριάζει. Άγγελε. Ναι. Πόσο περιοριστικό μπορεί να είναι αυτό για τα ρούχα? Για μένα είναι πάρα πολύ περιοριστικό και στα δικά μου casting δεν επιλέγουμε ποτέ κανένα κορίτσι που έχει προθέματα στο στήθος. Ποτέ. Γιατί το σχήμα δεν είναι ποτέ φυσικό. Και θέλουμε εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να είναι όλα πολύ φυσικά. Ούτε χίλια θέλουμε, ούτε στήθος. Αυτό είναι. Και γενικά στα casting στο εξωτερικό, στα όλα τα μεγάλα shows τα αποφεύγουμε. Γιατί δεν διαφωνώ. Ναι, όχι. Και σαφώς είναι προσωπική επιλογή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βοηθάει τη δικιά μας δουλειά από αυτή τη μεριά εδώ, που ψάχνουμε για κορίτσια που είναι εύπλαστα. Δηλαδή, μπορούμε να τα μετατρέψουμε. Αν έχουν πολύ έντονα στοιχεία και έχει αποφασίσει ένας χειρουργός ότι αυτό πρέπει να είναι για πάντα, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να μην ακολουθήσει το fashion model, μπορεί να ακολουθήσει άλλο είδος. Ποιο είναι το είδος modeling αυτό? Εντάξει, δεν αποφασίζω εγώ όμως τι θα κάνει η Ρο, έτσι. Η απόφαση ήταν της Ρος, εγώ απλά συμφώνησα. Ένιωσα ότι they're blaming my mother και δεν μ' άρεσε αυτό. Η Ρο, ποιο είναι το όνειρό σου στη μόδα, πού θες να φτάσεις? Θέλω να είμαι το μοντέλο που θα κάνει και Vogue και Maxim. Πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και ας έχω αυτό το στήθος. Γιατί το θέλω πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι Vogue δεν θα κάνει σίγουρα. Δεν υπάρχει το φυσικό και έχει χαλάσει το σώμα. Δηλαδή, Vogue δεν θα κάνει ποτέ με ψεύτικο στήθος τόσο πολύ υπερβολικό ή με τα χείλη σου τόσο πολύ. Δεν βλέπω ούτε το άλλο άκρο.
Να σου πω την αλήθεια, μου ούτε το Μαξίμ το βλέπω, γιατί σε βρίσκω λίγο μικρούλα ακόμα γι' αυτό. Σε βλέπω λίγο μαζεμένη, λίγο κοντούλα. Δεν το βλέπω ούτε το σεξινες. Οπότε δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένη για το τι θα μπορούσες να κάνεις και πώς θα μπορούσαμε να σε βοηθήσουμε εμείς. Δεν ξέρω αν συμφωνούν ή διαφωνούν οι συνάδελφοι, αλλά έχεις περιορίσει πάρα πολύ τον εαυτό σε μια γκάμα που είναι λίγη. Σαφώς σε μερικά, π.χ. fashion shows, σε κάποιες φωτογραφίσεις, δεν θα θέλουν μια κοπέλα με μεγάλο στήθος, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι και εμπόδιο καθόλου. Θα σου πω από τη μεριά τη δικιά μου. Δεν θα κάτσω να αναλωθώ να σας πω, γιατί νιώθω ότι έχω δύο ανθρώπους που είναι έξυπνοι άνθρωποι και ο τρόπος που μίλησες πριν έρθει και η μαμά, δείχνει μια κοπέλα πάρα πολύ έξυπνη που θα σπουδάσει και νομίζω θα τα πας πάρα πολύ καλά. Βέβαια, ως προς την ότι πείραξες τον εαυτό σου, δεν το θεωρώ καθόλου εξυπνάδα. Και μαμά, το λέω και σε εσάς. Εγώ, σαν μπαμπάς που έχω κόρη, δεν θα το επέτρεπα. Δηλαδή, αν πήγαινε 30 να παντρεμένη, okay, βρέστα με τον άντρα σου. Αλλά σε ηλικία που είναι μένει σπίτι μου κλπ., δεν θα το επέτρεπα. Το θεωρώ λάθος. Πόσο χρονών είναι η κόρη σας? Η κόρη μου είναι 6. Όταν θα φτάσει στα 16, να το θυμηθείτε αυτό. Βεβαίως θα το θυμηθώ. Βεβαίως, και θα το υποστηρίξω. Εννοείται. Ναι, γιατί αλλάζουν τα κορίτσια. Μα όχι. Τη μαθαίνω από τώρα να αγαπάει για αυτό που είναι. Ναι, αν είναι άσχημη, δεν πειράζει. Έτσι γεννήθηκε, ούτε εγώ είμαι κούκλος. Αυτό αγαπάω σε μένα. Δεν το αλλάζω. Δεν μπορώ να πάω σε ένα χειρουργό να με αλλάξει. Γιατί αυτό γεννήθηκα. Αυτό με έκανε η μάνα μου. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θέλω να πείτε κάτι άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Εγώ δεν βρίσκω το νόημα να ψηφίσω καν. Φέρω λάθος όλο αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να δουλέψω μαζί σου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Νιώθω ότι αδικήθηκα. Απλά δεν θέλουν να ασχοληθούν μαζί μου, επειδή δεν είμαι αυτό που ψάχνουν. Δεν πέρασα. Επειδή λογικά δεν έπρεπε να είχα φτιάξει το στήθος μου. Αυτό και απλά δεν τους άρεσε ότι έχω φτιάξει το στήθος μου. Γι' αυτό. Εννοείται πως με πείραξε, γιατί ήθελα να τα καταφέρω, ήθελα να μπω μέσα στο σπίτι. Το ήθελα πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το show θα χάσει που δεν θα είμαι εκεί, επειδή έχω όλο το πακέτο, αλλά αυτοί χάνουν. Λάθος. Παιδιά, ένα νερό στο Δημήτρη αφρίζει. Καπνούς βγάζει κόκκινος. Μα είναι δυνατόν τώρα να είναι πρώτα η μαμά. Που έχει... Το πρώτο που δεν το είπες. Και η μικρή έχει πειράξει για τη μύτη. Δεν είναι μόνο τα χείλια, και τη μύτη. Ή θες να γίνεις ίδια, δεν θες να μοιάσεις καθόλου. Δεν αγαπάει τον εαυτό της. Η ίδια δεν αγαπάει τον εαυτό της, όπως είναι, και το μάθα και στην κόρη. Άρα δεν θέλουν πια στην κόρη της. Δεν θα μιλάς. Το φυσικό κερδίζει. Τα μάτια σου γυαλίσουν. Τα μάτια σου καίνουν. Σε ποια κατηγορία μοντέλων θεωρείς ότι ανήκεις? Τι εννοείται? Στα measurement σκολάς. Άρα δεν έχεις αγκαλιά στον εαυτό σου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Κορίτσι, εσύ και έχετε μείνει, λάβε. Δεν νομίζω να μπει καμιά έτσι μέσα. Είμαι η Ξανθή Τζερεφού, είμαι 20 χρονών και ήρθα στο Next Top Model για να αποδείξω ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι άσχημο και να κάνω και την τρέλα μου. Από εδώ είναι η μαμά μου, είναι εδώ στο γούρι μου. Την έφερα, αλλά δεν μπορείτε να πείτε, μοιάζουμε πάρα πολύ. Μέσα δεν ξέρω τι θα συναντήσω, αλλά είμαι αισιόδοξη. Ελπίζω για το καλύτερο. Αυτό που με φοβίζει εμένα είναι ίσως ο σωματότυπός μου. Είναι λίγο διαφορετικός και ίσως δεν αρέσει. Είναι ξανθές, είναι καστανές, είναι όμως και κοινομάλες.
Γεια σου. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Ξανθή. Αχ, τι ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Είναι φυσικά τα μαλλιά κόκκινα. Ναι, είναι κόκκινα. Είσαι κοκκινομάλα, πολύ σπάνια. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Ξανθή? 20. Με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Διατροφή και διαιτολογία. Μπράβο σου. Στην Κρήτη. Αλλά περιμένω μεταγραφή για Αθήνα. Ωραία. Από εδώ λοιπόν τι περιμένεις από εμάς? Θεωρώ ότι η μόδα είναι δημιουργία και ότι η μόδα εξελίσσεται. Και θέλω να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε αυτό και να κάνω και την προσπάθειά μου. Είμαι αισιόδοξη γενικά. Εντάξει. Μπράβο. Σε ποια κατηγορία μοντέλων θεωρείς ότι ανήκεις? Τι εννοείται? Είσαι high fashion μοντέλο, είσαι plus size, είσαι petite? Plus size. Δεν είμαι το συνηθισμένο μοντέλο, αλλά μου αρέσει που δεν είμαι το συνηθισμένο. Και ποιο είσαι, λοιπόν? Το λίγο διαφορετικό, το οποίο δεν μου αρέσει να βάλω έτσι ταμπέλα στο τι είμαι. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να σε κατατάξουμε σαν μοντέλο, για να κάνεις δουλειές. Ας πούμε, εγώ είμαι... Μπορώ να κάνω κάποια πράγματα fashion, αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο commercial, ειδικά σε αυτή τη φάση της καριέρας μου και της ηλικίας μου. Δεν είναι κακό να το πω. Εσύ? Ας πούμε plus size. Δηλαδή, στα measurements, κολλάς, μοντέλο το ένα, μοντέλο και το άλλο, πρέπει να έχει και το δίπλα. Ωραία. Μα δεν είναι κακό, γιατί όλες είναι δεν κακό. Είναι. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου, ίσα-ίσα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόσωπο για plus size modeling και πάρα πολλά μοντέλα plus size καθημερινά βγαίνουν ακόμα και σε εξώφυλλα της Vogue. Το ξέρει και η Ashley Graham. Οπότε ναι, μάλλον plus size. Ωραία. Εμένα μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα κορίτσια που έρχονται εδώ πέρα με παραπανήσια κιλά. Και δεν είναι σίγουρες ακριβώς για το τι συμβαίνει με το σώμα τους και ποια είναι η θέση τους. Και εσύ είσαι μία από αυτές. Δεν θεωρώ ότι δεν ξέρω τι είμαι. Έχω 2-3 κιλά παραπάνω που δεν τα θεωρώ παραπάνω, με θεωρώ κανονική. Εγώ. Μιλάς για διαφορετικότητα. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Βέβαια. Ναι, τι είναι το διαφορετικό επάνω σου? Το δέρμα μου. Ναι. Τα μαλλιά μου. Ο χαρακτήρας μου. Τι έχει ο χαρακτήρας σου? Δεν πτωούμαι εύκολα. Έμαθα να είμαι σκληραγωγημένη από πολύ μικρή. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Είτε αυτό λέγεται bullying, είτε για θέματα π.χ. Έχω διαβήτη τύπου 1. Που εσύ έχεις διαβήτη και αυτά, το ένα, το άλλο. Τι δεν είναι κάτι. Του λέγανε τέτοια πράγματα στο σχολείο? Ναι, καλέ. Ναι. Συγγνώμη, αλλά τι είναι ο διαβήτης τύπου 1? Συγγνώμη, πρώτα, δεν είναι ξέρω. Το ζάχαρο. Α. Είναι τύπου 1 και τύπου 2. Το ένα είναι ο παιδικός διαβήτης. Δεν γεννήθηκα εγώ προσωπικά με αυτό. Το έπαθα στα 7,5 από ιατρικό λάθος. Και τα β' κύτταρα του παγκρέατος σταματήσαν να παράγουν ινσουλίνη. Ωχ, Θεέ μου. Όχι, όχι. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με έμαθε να τρέφομαι πιο σωστά και να είμαι υπεύθυνη από μικρή ηλικία για εμένα. Γι' αυτό σπουδάζεις. Γι' αυτό σπουδάζεις. Ναι. Πιάσε κόκκινο. Ναι. Ναι. Μπράβο σου που το σκέφτηκες. Μπράβο σου. Τι δύναμη είναι αυτή τη σπίθα. Ευχαριστώ. Που μας έχει λείψει αυτό το πράγμα, βρε παιδάκι μου. Ευχαριστώ. Φωτογραφικά, Δημήτρη. Κοίτα, εγώ θέλω να ρωτήσω που λες το δέρμα. Στο δέρμα σου είναι, απλά είναι λευκό. Για έλα πιο κοντά. Έχει πολύ ωραία επιδερμίδα. Ναι, πολύ, αλλά είναι λευκό. Θα μπορούσε να είναι Ιρλανδέζα, θα μπορούσε να είσαι Αγγλίδα. Εντάξει, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Το πρόσωπο είναι στρογγυλό, πάρα πολύ στρογγυλό. Ναι. Δηλαδή, άμα ήταν λίγο λιγότερο στρογγυλό, μου θύμιζε την Gemma Ward που είναι στρογγυλό πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ναι, να σε δω σαν πλάσια. Δεν είναι πολύ 20s όμως. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι ότι μαγιό. Ναι. Θέλεις να βάλεις το μαγιό? Να βάλεις το μαγιό? Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Έχει πολύ ιδιαίτερη περσόνα και στο πρόσωπό της και στο στισιμό της, αλλά και στο χαρακτήρα. She's a flapper girl. Ναι, αλλά όπως πολλά κορίτσια δεν έχει καταλάβει, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν θέλει να ξέρει ότι είναι plus size. Κοίτα, προσβάλλονται κιόλας. Μα πώς προσβάλλεσαι και έρχεσαι εδώ να δείξεις ότι είσαι διαφορετική? Άρα δεν έχεις αγκαλιά στον εαυτό σου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Διατροφολόγος είναι, ας κάνει κάτι. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή, παιδί. Περπατάς πολύ δυνατά. Όχι, δεν είναι καλό. Δεν το είπα για καλό. Καλά. Υπερβολικά δυνατά. Πιο... Ξέρεις, δεν χρειάζεται να ακούγεσαι. Σα γάτα πρέπει να περπατάς. Για πάμε ξανά. Για πήγαινε μία. Το χαλαρά. Ναι. Και μία προσωπικότητα. Η χαρούμενη, η... Στον ποπό τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει κάτι στον ποπό σου, κάποια επέμβαση? Εδώ λέτε? Ναι. Ενέσεις λοιπόν με την ισουλίνη, φεύγει με γυμναστική. Α, οκ. Εγώ πάλι και θα κάνω το. Δεν ξέρω τι είναι. Η ισουλίνη είναι αυτό που παράγει το... Η ισουλίνη, αλλά πρέπει να γίνει στον ποπό αυτό.
κάνεις, στα μπράτσα θα κάνεις, κυκλικά πάει. Κυκλικά πάει, αγάπη μου. Εντάξει, okay, δεν ήξερα, συγγνώμη. Ναι, ναι. Δεν έγινε κάτι. Θα μας κάνεις μερικές πόζες. Ναι. Πάμε. Ήθελα πολύ να μου το ζητήσουν οι ποιητές να ποζάρω. Γιατί το ξέρω ότι κατά κάποιο τρόπο αλλάζω και δεν είμαι έτσι όπως είμαι συνήθως. Embrace your curves. Πάμε. Εντάξει, το όχι. Το όχι. Ναι, ναι, μ' αρέσει τώρα. Είσαι ένα πικάντικο plus size model. Κοίτα, και όταν γελάς, ξαφνικά χαμογελάω κι εγώ μαζί σου. Για πες μας λοιπόν, τι θέλεις από μας. Την αλήθεια πες. Ήρθα να κάνω την τρέλα μου. Ειλικρινές. Πολύ ειλικρινές. Ήρθες να αναστατώσεις τα πράγματα. Αυτό είναι ωραίο. Έχεις χαρακτήρα. Και είσαι και σκερτσόζα. Άμα δεν ερχόμουν, θα έλεγα γιατί δεν πήρα. Να ψηφίσουμε, είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Έχεις ένα 20 πρόσωπο, το οποίο έχει για μένα, παρόλο που είναι πιο στρογγυλό, για μένα έχει να πει πάρα πολλά, γιατί τα μάτια σου καίνε. Δηλαδή υπάρχει φλόγα. Λέγω, θα βγει καπνός από τα αυτιά σου, πώς να σου το πω, δηλαδή καίς ολόκληρη. Θέλω να γυμναστείς και πιστεύω ότι με λίγη καλή καθοδήγηση θα σταθείς πολύ καλά ως ένα plus size μοντέλο διαφορετικό από όλες τις άλλες. Ναι, από μένα. Κοίτα, δεν ήμουν θετικός πολύ απέναντί σου. Μέχρι που πόζαρες και ήρθες με το μαγιό και είδα αυτό το μπρίο και το σκέρτσο και όλη την καλή διάθεση που έχεις, εμένα μου φτιάξει τη διάθεση βασικά. Και θέλω να μου ξαναφτιάξει τη διάθεση στο bootcamp. Ναι, από μένα. Λοιπόν, μου αρέσει που τα μάτια σου γυαλίζουν και κοιτάζεις αριστερά και δεξιά. Και εγώ θα ήθελα να σε δω στο bootcamp. Χαρητήρια. Κιλιάνα, τι έχει να πει. Εγώ ήμουν πολύ αρνητική να ξέρεις, αλλά με τις πόζες σου μου άλλαξε τελείως γνώμη. Είσαι άλλος άνθρωπος με τα ρούχα και άλλος με το μαγιό. Επίσης, να σου πω ότι το να είσαι διαφορετικός όχι μόνο κακό δεν είναι, αλλά είναι απλά καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πίστευες. Όχι. Μα όταν διαφημίζουμε και λέμε ότι ψάχνουμε και διαφορετικά πράγματα, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Μου έφυγε όλο το άγχος. Τώρα είμαι ηρεμή, χαλαρή και είμαι περήφανη για εμένα. Αξίζει. Έχει κάνει πολλά γι' αυτό. Τι ωραία τσαχπίνικα πόζα, ρε. Και το plus size δεν χρειάζεται να κάνει και μαγιό. Μπορεί να γίνει πραγματικά influencer και μπορεί να στήσει και ολόκληρη καμπάνια που την αφορά πάρα πολύ για το διαβήτη, γιατί υπάρχουν πολλά νέα παιδιά με διαβήτη και σας το λέω και το ξέρω. Και θα κάνει μεγάλο impact στη ζωή του ένα κορίτσι που προσπαθεί τόσο πολύ με διαβήτη σε ένα. Είδατε και την πληγή στο πόδι της. Είναι από το διαβήτη αυτό. Ναι. Wanna be on top.